Hi! Τι μου κάνετε? Ατακτούλες για τακτούλιδες. Έλα. Ωραία, τι κάνει ο ύπνος. Έλα. Λοιπόν, είναι, το ξέρω. Αγαπημένοι και αγαπημένες, θα σας βάλω στην κουζίνα σήμερα. Θα σας βάλω στην κουζίνα και θα σας βγάλω ποτέ ξανά. Ποτέ όμως. Γιατί εκεί θα μείνετε, εκεί ανήκετε. Θα σας εξοπλίσω full με 4 υπέροχα κουζινοκαταστάσεις και κουζινοεργαλεία, έτσι. Θα ξεκινήσω με τον ατμομάγειρα, γιατί το παν είναι να έχετε υγιεινή διατροφή. Θα σας πάω μετά στο φοβερό πολυμίξερ για να φτιάχνετε τις Παναγιά στα μάτια, στο σκουπάκι για να μαζεύετε μετά ό,τι κάνετε, μαναφούκι με στην κουζίνα και όχι μόνο, και στο πολυμπλέντερ για γρήγορες καταστάσεις, ειδικά τώρα που είναι και για σούπα ο καιρός ότι πρέπει, να το εξάρτημα το φοβερό. 14-7-48, διεκδικείτε τα δώρα μας, αυτό το πενταψήφιο αριθμό, αρκεί όμως να πληκτρολογήσετε πολύ γρήγορα και τον αριθμό που θα σας πει η κυρία μόλις απαντήσει στην κλήση. Σας δίνω μερικά λεπτάκια έτσι για να πάρετε καλά από την αρχή τα γρήγορα σας τα τηλέφωνα, ξέρετε εσείς, και επιστρέφω σε λίγο. Εδώ είμαστε. Επιστρέψαμε και πάμε να δούμε πράγματα που είχαμε καιρό έτσι να έχουμε τη χαρά να σχολιάσουμε και να συζητήσουμε την επόμενη μέρα. Λάκης Λαζόπουλος, ο οποίος έχει πάρα πολύ καιρό να βγει και να δώσει συνέντευξη, τηλεοπτική τουλάχιστον, και τον απολαύσαμε στον Θέμο εχθές. Μια χαρά και καυστικός για πράγματα που είναι και επίκαιρα. Καυστικός για όλη την επικαιρότητα, αλλά και πολύ αποκαλυπτικός για το χορευτικό της Σαραβανή με τη Στικούδη. Dancing with the Stars. Αυτό το χορευτικό που προκάλεσε αναστάτωση σε όλο τον κόσμο και ειδικά στους άντρες. Ο Λέξης Λαζόπουλος το σχολιάζει με ένα δικό του τρόπο και μιμείται πάρα πολύ ωραία τους γέρους πώς βλέπουν στα καφενεία, στην τηλεόραση, την Σαραβανή με τη Στικούδη και όλο αυτό το πράγμα που προκάλεσε την αναστάτωση. Ελευθερία άσουσα έφραση. Αυτά αναστατώνονται τρελά. Αυτό με εγώ πάντα σκέφτομαι το βλέμμα αυτό που είναι στα χωριά, που το βλέπουν αυτό στη τηλεόραση και πάνε προς τα πίσω. Και δεν μιλάνε, όχι, τιούνται γιατί δεν θέλω να το σχολιάσω και κοιτάνε την πλανόνα, κάνω αυτό. Και του λέει, για ξανά κύριε, μήπως δεν είδα καλά εγώ αυτό που κάνω. Ναι, κάπως έτσι. Και έλεγα, ας πούμε, μικρός, όταν ήμουν, θυμάμαι, ότι πήγαινε και παρακολουθούσα στα περίπτερα αυτούς που κάναν τηλέφωνο. Για μένα ήταν το αγαπημένο. Γιατί χωρίς να βλέπω τι κάνω, από την κίνηση καταλάβα να μιλάνε με γκόμενα, μιλάνε με τη μάνα τους. Όταν μιλάς με γκόμενα, σπρώχνεις το αυτό, είσαι έτσι. Έχεις πάει. Γιατί δεν ξεκολλάς. Βλέπεις ότι υπάρχει το ραντεβού. Όταν μιλάς με τη μάνα, είναι άσε με και να είπε σώμα έτσι. Αλλά με τη γυναίκα, το εξηγήσε. Μεταφεντικό πώς είναι. Μεταφεντικό κάθε στη Σούζα είναι. Μα έχει σκηνοθετήσει ο Λάκης Λαζόπουλος, γι' αυτό έχω πάρει μερικά πράγματα. Γιατί ξέρεις πότε, πότε. Ότι έχει σκηνοθετήσει παράσταση Σύρο. Προ-τριακοντα ετία. Τόσο πρέπει να ήταν. Πόσο. Ναι. Σε μισή ώρα μας σκηνοθέτησε και έφυγε. Όπου τι έκανε. Τις οδηγίες που δίνουν αυτοί οι υπεύθυνοι, που λέει και ο Χατζηχρήστος, λέει κρατά τα βιβλία, κρατά. Τα αφήνω και λίγο. Αυτή η φράση. Με τρελαίνει. Εδώ είμαστε. Εμείς κρατάμε τα βιβλία, τα κατάμε, τα αφήνω και λίγο. Εγώ παλιά πήγαινα στα αυτά τα ξεκουφάδικα, γιατί ένιωθα ότι επειδή οι νέοι χορεύουν, δεν ασχολούνται. Θα σε κάνω πούνε αγιά, είναι και δυνατή μουσική, δεν πρόκειται να σου πιάσει την κουβέντα. Οπότε έχει πιει ένας, ούτε ξέρω τι έχει πιει, φαινόταν δηλαδή, φτύνει και θέλει να μου πει τα ποίηματα που έχει γράψει. Με έχει πιάσει το αυτί μου, αυτό έχω λύσει έτσι. Ο ήλιος ανέτειλε πάνω στο φως. Και μετά κάποια στιγμή, δεν λέτε, έχει περάσει μισή ώρα. Και του λέω, σε παρακαλώ, του λέω. Πραγματικά του λέω, έχει παπαριά στο αυτί μου. Και τι κάνει, άλλαξε αυτή. Έχει τύχει να έχεις χοντρά ζόρια. Και παρόλα αυτά, να πρέπει να κάνεις τον κόσμο να γελάσει και να τον κάνεις να γελάσει και να παραξενεύεις και εσύ ότι πού το είχα όλο αυτό το πράγμα. Το έχω αυτό. Έχω σταματάει το μυαλό μου την ώρα που είναι να βγω, το παθαίνω και με τον ύπνο. Επίσης κοιμάμαι πολύ καλά, ό,τι και να έχω. Πώς το καταγάμιζες αυτό. Στον αέρα. Και ήμουν και πάντα πολύ εξαιρετικά ντροπαλό παιδί. Καμία σχέση δηλαδή. Τρομάρας. Ούτε μιλούσα, ούτε λαλούσα. Ούτε εμφανίζουσα. Πόσο χρόνο έσπασε η ντροπή. Νομίζω ότι τα πήγα στο πανεπιστήμιο. Μα δεν έβγαινα εγώ από το σπίτι μου έξω. Εγώ δεν έχω τη μία απουσία από το σχολείο. Δεν έχω πάει. Στον περίπτερο πηγαίνω. Ούτε μία κοπάνα δεν έχω κάνει, ούτε ένα σκασιαρχείο δεν έχω κάνει.
Και από έναν άνθρωπο που δικαιούται να μιλάει για επιτυχίες και σαρώνει τηλεοπτικά, να θέλει να πάμε σε έναν άλλον άνθρωπο που κάνει την ίδια πορεία φέτος. Γιώργο Λιάγκα. Ναι, εντάξει, δεν την κάνει φέτος, μόνο φέτος. Είπα καλά, πάει καλά φέτος χρόνια. Φέτος ιδιαίτερα, βέβαια. Απλώς φέτος, επειδή έχει διπλή παρουσία με πολύ μεγάλη επιτυχία, νομίζω ότι είναι η χρονιά του. Ο Γιώργος Λιάγκας, λοιπόν, μίλησε και δημιουργεί μια νέα ενδοκαναλική κόντρα στον Αντένα, γιατί μίλησε λίγο ιδιαίτερα για το dancing, για τη διαφορά τηλεθέασης μεταξύ του The Voice και του dancing. Αφού είναι ανώμια πράγματα. Καλά, θα το δούμε κιόλας, ναι. Δεν ξέρω τι είπε. Είναι και τόσο ανώμια show, είναι και τα δύο στον Αντένα βραδινή. Στέλνει, χορεύεις και στο άλλο τραγουδάς, ρε Συσπύρο. Το ένα έχει. Άλλοι τα έχουν κάνει ένα show αυτό στην Κύπρο. Ναι, εντάξει, αλλά και τα δύο έχουν κριτική επιτροπή, έχουν διαγωνιζόμενο. Ωραία, έχουν μια βάση η οποία ταιριάζει και θυμίζει το ένα το άλλο σε κάποια σημεία. Αλλά από εκεί και έπειτα όμως είναι τελείως διαφορετικός και ο σκοπός του ενός show από το άλλο. Διαφορετικά, πάρε μου, συγκρινέ μου το The Voice με το X Factor π.χ. Αλλά τέλος πάντων, επειδή θέλω να ακούσω τι έχει πει και μετά να το σχολιάσουμε. Μιλάει Γιώργος Λιάγκας. Και Αλεξάνδρα Τσόλκα που σχολιάζει τα λεγόμενά του. Ου, αυτό δεν μου το είπες από την αρχή. Εντάξει, στο τέλος. Καλύτερα. Δύο λαμπερά σοου, ένα αποκαλυπτικό χορευτικό που μας έκανε να τα δούμε όλα ή σχεδόν όλα. Στη μέση ο Γιώργος Λιάγκας, ο οποίος με τις ατάκες του έριξε περισσότερο λάδι στη φωτιά από όσο είχαν στο σώμα τους η Κατερίνα Στικούδη και η Ευαγγελία Ραβανή μαζί. Τώρα θα αποδείξουμε ποια είναι η διαφορά του dancing από το voice. Έτσι, 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 μ' αρέσει! Έτσι, ρίχτα! Το voice που κάνει 15 μονάδες παραπάνω από το dancing. Μ' αρέσει! Ούτε δίνουμε, ούτε ο παρουσιαστής σχολίασε την διαφορά στα ποσοστά τηλεθέασης των δύο σόου, εστιάζοντας την διαφορά αισθητικής αλλά και ηθικής, ξεκινώντας θύελλα αντιδράσεων από τους λιγότερους συντηρητικούς, όπως η δημοσιογράφος Αλεξάνδρα Τσόλκα. Τώρα ο κύριος Λιάγκας, ο οποίος σχολίασε ως άλλος κόποτα σε ένα τηλεοπτικό μικρό κολοκοτρονίτσι περί τάξεως και ηθικής, αισθάνεται πολύ ασφαλής που συνήθως βγαίνει κάτι κοινές μοντέλες ή δείχνει από τρίχους στην εκπομπή του κάνοντας zoom στα επίμαχα. Η Αντριάννα Λίμα είναι Ελληνίδα ή ξένη? Ξένη. Ξένη. Ελληνίδα. Εμένα δεν μου αρέσουν οι γυναίκες με το μεγάλο σύντος, το ξέρετε. Αυτή όμως. Δεν μου αρέσει. Είναι η άποψή του ότι λέει και προφανώς αυτό που λέει και πιστεύει και το κανάλι ενσερνίζεται και ο ίδιος συχνά προτάσει αφορά στο ότι αυτά κάνω και έχω διαθέσει. Αν αυτό τους καλύπτει, τι να σου πω, ο καθένας λούζεται κάποια στιγμή τις επιλογές του, τις βρίσκει μπροστά του. Τώρα, από εκεί και πέρα, η υποκρισία και ο συντηρητισμός, ξέρεις, και ένας έτσι, νεοπουριτανισμός, είναι αστείος, είναι γελίος. Φωνές ακούμε και κάνουμε νούμερα. Αυτά είναι. Πάντως, αγαπάμε εμείς. Να τα λέμε αυτά. Τα αβέλη του Γιώργου Λιάγκα για το έτερο σοου του Αντένα δεν σταμάτησαν εκεί, αφού προκάλεσε την κριτική επιτροπή του Dancing να πάρει παράδειγμα από τους coach του The Voice και να γυρίσει πλάτη στους παίκτες. Αν τολμάνε στο Dancing, ας γυρίσουν πλάτη και να βαθμολογούν χωρίς να τους βλέπουν. Προφανώς από τη χτυμένη ταχύτητα θέλοντας να υπηρετήσει το σοου στο οποίο αυτός εργάζεται, είπαμε και μια κουβεντούλα παραπάνω. Βέβαια το θέμα είναι ότι θα περάσει η αρκούδα ο Αντένα και θα του πει έτσι τι γίνεται και εκεί απλά θα μετανιώσει. Θα πει δεν εννοούσε αυτό, εννοούσε κάτι άλλο. Βγήκαν με σχολιάσαν κακοί δημοσιογράφοι. Και σήμερα το πρωί συνέχισε να σατυρίζει το χορευτικό της Κατερίνας Στικούδη και της Ευαγγελίας Ραβανή με την βοήθεια των συνεργατών του. Αυτή ποια είναι ρε παιδιά? Κέιτ Πέρι και Πιπέρι. Τι. Ή εγώ έχω χάσει το χιούμορ μου ή τι να πω πια. Δηλαδή, μόνο η ίδια μου προκαλεί αυτό το τελευταίο κομμάτι. Ποιο που είδα. Αυτό όλα. Το που χόρευε η Σάσα με τη Λάουρα.
δεν θεωρώ ότι. Κάτσε, ρε παιδί, μπορεί να μην έχει τα οπίστια τη Σαραβάνα και τη Τικού. Το οποίο εγώ, παιδιά, σαν γυναίκα δεν ξέρω, έχω αρχίσει και ανησυχώ γιατί όποτε το βλέπω κολλάω. Από την άλλη όμω, ένα χιούμορ κάνανε. Είναι αυτό χιούμορ τώρα. Αυτό είναι σάτυρα και είναι και κακή σάτυρα. Δηλαδή και σατυρίζουν και ένα προϊόν που είναι μέσα στον Αντένα. Είναι η πρώτη φορά που το βλέπουμε να γίνεται κριτική από ένα προϊόν του Αντένα σε ένα άλλο προϊόν του Αντένα. Γιατί το λέμε την αρχή τη σεζόν. Είναι νομίζω η πρώτη χρονιά που το βλέπουμε με τον Γιώργο Λιάγκα. Δηλαδή είναι φαινόμενο αυτό. Γιώργος Λιάγκας. Είναι εξέλεγκτος. Δεν γίνεται, Ελεονόρα. Κάποια στιγμή πρέπει να ελεγχθεί και ο Γιώργος Λιάγκας. Δεν γίνεται να είναι όλα ανεξέλεγκτα. Αν τσόκατε περάσει η αρκούδα ο δοστρωτήρας τώρα, Αντένα, του βάλει χέρι. Ναι, να σου πω κάτι. Συγγνώμη. Ναι, αλλά δεν είναι η πρώτη φορά που σχολιάζει ένα προϊόν του Αντένα και δεν έχουμε δει κανένα χέρι από τον Αντένα να τραβάει τα αυτάκια. Ούτε να του βάζει φρένο. Εμένα μου αρέσει που σχολιάζει και τα ενίκο. Ξέρεις τι δεν μου αρέσει. Που σατυρίζει δύο κοπέλες που είναι στο dancing. Mm. Και η Κατερίνα Ιστικούδη και η Ευαγγελία Ιαραβανή που βγήκαν και χορέψανε. Αισθησιακά μεν, προκλητικά ίσως, αλλά βγήκαν και χορέψανε. Δεν είναι ανάγκη να δίνεται τόσο μεγάλη έμφαση και έκταση για το Γιώργο από τον Γιώργο Λιάγκα που από εκεί μάθαμε και την αποτρίχωση στο μπικίνι. Ναι, δεν σατήρησε Κατερίνα κοπέλες. Μίλησε για το δικό του προϊόν, στήριξε το show στο οποίο παρουσιάζει. Με επιχειρήματα, με ποσοστά τηλεθέαση, με τα χαρτάκια στα χέρια του. Γιατί δεν είναι το ίδιο κόνσεπτ, εγώ επιμένω σε αυτό. Είναι σαν να μου συγκρίνει το Dancing with the Stars με το. Με ένα οποιοδήποτε άλλο σόου, εν πάση περιπτώσει, με τον Μπράβο Ρούλα. Δεν έχει να κάνει το ένα με το άλλο. Μα για το κόνσεπτ νομίζω ότι μίλησε και εκείνο. Ότι το δικό του κόνσεπτ είναι. Δεν είναι δικό του κόνσεπτ. Το κόνσεπτ παρουσιάζει, ρε παιδιά. Συγγνώμη που θα απογοητεύσω, συγγνώμη που θα απογοητεύσω, αλλά. Μέχρι στιγμή όλοι ασχολούνται με την κριτική επιτροπή του The Voice. Μα και αυτό δεν είναι πάνω του. Και αυτό και εκείνο δεν μίλησε ότι εγώ είμαι καλύτερο παρουσιαστή από τη Δούκησα. Μίλησε ότι το κόνσεπτ στο οποίο έχω αναλάβει τη θέση του παρουσιαστή, όποια και αν είναι αυτή, διεκπαιρεωτική. Δεν χρειάζεται ούτε γύμνια ούτε μπούστο για να φέρει τηλεθέαση. Ναι, οκ. Okay. Να υπενθυμίσουμε επίσης ότι το The Voice είναι ένα καινούριο κόνσεπτ, πολύ φρέσκο για την ελληνική πραγματικότητα που δεν το έχουμε ξαναδεί ποτέ. Είναι πραγματικά ενδιαφέρον. Αποτελείται από κριτική επιτροπή 4 ατόμων που αν μη τι άλλο είναι πρώτης γραμμής αυτή τη στιγμή στο χώρο τους. Το Dancing with the Stars εδώ και 4 χρόνια προβάλλεται κάθε σεζόν στην ελληνική τηλεόραση και εγώ δεν θεωρώ καθόλου χυδαίο αυτό το υπέροχο θέαμα που βλέπω από Κατερίνα Στικούδη και Ευαγγελία Ραβανή και αν είχα το κορμί θα αρχόμουν έτσι να κάνω μεσημεριανό. Ναι, γίνεται χυδαίο όμως. Αυτό σου λέω ότι τώρα γίνεται χυδαίο με όλη αυτή την έκταση που παίρνει. Όταν κάνεις κάτι το οποίο φεύγει λίγο από τα όρια, ήταν λίγο πάνω από τα όρια. Εμένα μου άρεσε πάρα πολύ, αλλά ήταν πάνω από τα όρια. Ήταν πάνω από τα όρια που είδαμε δύο πανέμορφες κοπέλες να χορεύουν σάμπα. Γιατί η σάμπα, καλός ή κακός, έτσι χορεύεται. Και στη Βραζιλία τι να κάνουμε, έτσι τη χορεύουν τη σάμπα. Στη Βραζιλία. Στην Ελλάδα δεν το έχουμε ξαναδεί. Εγώ θα ήθελα πάρα πολύ να το ξαναδώ, αν γίνεται. Πολύ χάθο. Νομίζω όλη η Ελλάδα θα ήθελε. Θέλω μέχρι να τελειώσει το dancing να είναι η Στικούδη, γιατί ούτε ή άλλω είναι Στικούδη μέσα και να χορεύει έτσι και στα παρασκήνια η Αραβανή να σιγοντάρει. Και εν πάση περιπτώσει δεν βγήκαν να κάνουν τους Καραγκιόζηδες, ούτε η Κατερίνα ούτε η Ευαγγελία. Βγήκαν και χορέψανε. Και θα το τονίσω ξανά, δεν μπορεί ο Γιώργος Λιάγκας να μην του αρέσει το θέαμα από όπου μάθαμε πώς βγαίνουν οι τρίχες από τον μπικίνι. Είναι πραγματικά. Εντάξει, παιδιά, έχει να στηρίξει και τη γυναίκα του όμως. Εντάξει, είναι παντρεμένος, δουλεύει με τη γυναίκα του. Γιατί είπε η Φέη τίποτα, δεν άκουσα τη Φέη να λέει κάτι. Δεν ξέρει στο σπίτι τι μπορεί να γίνει. Δεν ξέρει παντόφλα γιατί κοιτούσε τον Λιάγκα. Έκανε και τα σχολιάκια του τα υπέρο, οπότε λογικά πρέπει να το μαζέψει. Αλλά εντάξει, εγώ έχω καταλάβει πάντα. Πρωτού πάω στο Βαγγέλη περί με το Σπύρο, ότι ο Γιώργος είναι λιγάκι πουρτανός. Το έχω καταλάβει. Είναι. Από αυτά που άμα τσιμπήσεις τις γνώμες του και τις απόψεις του από εδώ και από εκεί για διάφορα θέματα. Μα το Θεό, ο Λιάγκας είναι πολύ παραδοσιακός άντρας. Αμέ. Λοιπόν, Σπύρο μου, ναι. Τώρα δεν ξέρω κατά πόσο είναι παραδοσιακός και πουρτανός και ο Βαγγέλης, αλλά. Καθόλου. Είναι ειλικρινής. Και πρέπει να σου πω ότι επειδή χθες τον βράδυ το συνάντησα στο στούντιο Κάπα, εκεί που έγραφε εκπομπή, μου μίλησε πάρα πολύ ανοιχτά για το θέμα του Γρηγόρη Αρναούτογλου και την κόντρα που έχει μαζί του. Μου αποκαλύπτει μάλιστα το παρασκήνιο της πρόσκλησης που του είχε απευθύνει η εκπομπή του Γρηγόρη για να πάει στην εκπομπή και λέει γιατί, μας εξηγεί γιατί αρνείται να πάει στους Καρντάσιανς. Ο Γρηγόρης έχει πάει στο θέμα. Ο Γρηγόρης δεν έχει πάει στο θέμα, μα πώς να πάει, αφού είναι, πώς το λένε, είναι δύο μέτωπα τα οποία βέβαια συστεγάζονται στο ίδιο στούντιο και γράφουν και την ίδια ώρα εκπομπή. Αυτά είναι. Όπου μαζευτούν πολλοί, γίνονται αυτά. Πάμε το δούμε. Θεωρώ ότι γίνομαι γραφικός να υποδεχτώ μια πρόσκληση ενός ανθρώπου που δεν έχει πει τα καλύτερα λόγια για μένα. Αν πεις το κρατάς. Το κρατάω μέχρι να ακουστεί ότι συγγνώμη, δεν το ήθελα.
περασμένα ξεχασμένα, να ακουστεί μια κουβέντα. Στα άκρα η κόντρα του Βαγγέλη Περί με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου. Μιλώντας στην εκπομπή μας, ο δημοσιογράφος αποκαλύπτει το παρασκήνιο της πρόσκλησης του στα Καρντάσιανς και εξηγεί γιατί δεν θα πάει ποτέ. Η υπεύθυνη των καλεσμένων με βρήκε μια φορά καθώς τρώγαμε στο μπαρ και μου είπε ότι ο Γρηγόρης πολύ θα ήθελε να πάω στην εκπομπή. Και δεν νομίζω ότι με ενδιαφέρει. Δεν νομίζω ότι είναι σωστό. Αν στα Καρντάσιανς ήταν μια άλλη σύνθεση, δηλαδή ήταν το μαράκι που είναι αγαπημένο μου κορίτσι και το εκτιμώ και το λατρεύω. Είναι δεν η το Μαρία στην εκπομπή. Ναι. Συγχαρητήρια, είσαι παραδοτητικός. Την είδες. Δεν θέλω να γίνω Καραγκιόζης. Ο Βαγγέλης Περίς μιλάει και για το μέτωπο που έχουν ανοίξει με τον Γιώργο Λιάγκα μετά την εμφάνισή του στο Voice. Δεν είχαμε καμία κόντρα μέχρι από τη στιγμή που εγώ είχα πιστέψει ότι δεν θα πάρει το Voice. Είχα πιστέψει τον ίδιο. Ξαφνικά τον είδα και ξέρεις, εμείς προετοιμαζόμαστε, είχαμε ραφτεί, είχαμε ετοιμαστεί. Ξέρεις, ακούγαμε ότι κάποιος από τον Αθένα θα το παρουσιάζει. Ο Λιάγκα είχε πει όχι, ποιος έμενε. Η Σάσα Σταμάτη, την οποία δεν φαντάζομαι θα τη βάζανε προς το παρόν να κάνει την εκπομπή. Επομένως, λέγαμε ότι θα είναι κάποιος από εμάς, ή ο Θέμος, ή εγώ, ή και οι δύο, αλλά την πατήσαμε. Το πρότεινε στο Γιάννη Λάτσιο Λιάγκα στην το Voice. Ναι, εντάξει. Αν το πρότεινε στο Γιάννη Λάτσιο και εκείνο δεν το. Μεταφέρεται αυτομάτως η επιθετικότητά μας απέναντι στο Λάτσιο και από εκεί και πέρα θα λέμε για εκείνον. Ο Βαγγέλης Περίς με μία σπόντα εξηγεί το μυστικό της κριτικής επιτροπής του Voice. Νομίζω ότι πρέπει να έχουν λιώσει τα DVD. Με τον Μουρατίδη και τον Θεοφάνους και κάνουν τα ακριβώς αντίθετα και γι' αυτό σκίζει η εκπομπή. Ο Λιάγκας είναι καλός εκεί. Ο Λιάγκας είναι ό,τι πρέπει. Δηλαδή βάζει τον εαυτό του, τραβιέται ώστε να εξυπηρετηθεί η εκπομπή. Που όσοι νομίζουν ότι αυτό είναι εύκολο, τις περισσότερες φορές οι άνθρωποι της τηλεόρασης με δυσκολία τραβιούνται να εξυπηρετήσουν την εκπομπή. Θέλουν να βγουν μπροστά. Χαραμίζεται το ζευγάρι Κωστόπουλος Μπαλατσινού στην πρωινή ζώνη, λέει ο Βαγγέλης Περίς. Θα ήθελα μια άλλη εκπομπή με αυτούς τους δύο. Δηλαδή το στιγμιότυπο που μιλάνε για τον κινηματογράφο και λέει εγώ που είχα συναντήσει τον Μίκη Ρούρκ, ήταν ο Μίκη Ρούρκ έτσι, αυτό για μένα έχει μια γοητεία. Το να λένε το αν τα παπούτσια της καινούργιου τη στενεύουν και αυτό είναι πολύ κακό και η κάλλη δεν του ταιριάζει. Θέλει να εκμεταλλευτεί το Μέγκα νομίζω τη γοητεία του συγκεκριμένου διδήμου το οποίο χαραμίζεται. Δεν ξέρω αν συμφωνώ πολύ με τον Βαγγέλη και τη σκεπτικό ότι για ποιο λόγο δεν πάει στους Καρντάσιανς. Υπάρχει ένα κομμάτι το οποίο για χάρη του μοντάζ δεν μπορούσαμε να το βάλουμε μέσα. Λέει λοιπόν ο Βαγγέλης Περίστες ότι εγώ είπα την άποψή μου πάρα πολύ ευγενικά. Και το θυμόμαστε ότι όντως έτσι έχει συμβεί. Είχε πει την άποψή του για τον Γρηγόρη και την προηγούμενη εκπομπή του Τον Όμορφο Κόσμο. Εγώ λοιπόν λέει για αυτή την άποψή μου λιδωρήθηκα από τον υπόκοσμο του διαδικτύου. Έτσι μου είπε κάποια στιγμή χτες. Και γι' αυτό ευθύνεται συγκεκριμένος άνθρωπος φωτογραφίζοντας ουσιαστικά τον Γρηγόρη. Να σου πω όμως λοιπόν κάτι. Και ο Βαγγέλης Περίς, επειδή είναι ένας άνθρωπος με πολύ καυστικό χιούμορ και τρομερή ευστροφία και φία, μπορεί να έχει φέρει με το λόγο του και με τα σχόλιά του πολλές φορές σε πάρα πολύ δύσκολη θέση λιδωρισμού και άλλους ανθρώπους. Δηλαδή αυτό περίμενε, που λέγεται Μπεκατόρου. Του τηλεοπτικού στερεώματος. Παρ' όλα αυτά όμως, βλέπεις ότι αυτοί ενδεχομένως και δέχονται και τις προσκλήσεις που τους γίνονται από την εκπομπή του Θέμου και του Βαγγέλη και πάνε και δεν έχουν και πρόβλημα να χλεβάσουν και να κάνουν χαβάλε με την όλη φάση. Δηλαδή δεν μπορεί να παίρνει και ο ίδιος τόσο πολύ στα σοβαρά πράγματα τα οποία ενδεχομένως κάνει και ο άλλος στους συναδέλφους του και στους εγώ να σου πω κάτι, να στο γυρίσω και να σε ρωτήσω γιατί το παίρνει τόσο σοβαρά αυτό ενώ τις προηγούμενες κόντρες του δεν τις έχει πάρει τόσο σοβαρά θα σου πω, και τα λύνουν όλα. Γιατί τη συγκεκριμένη την έχει υπάρχουν ορισμένες περιπτώσεις όπου μπορείς να δεχτείς την κριτική γιατί μπορεί να δέχεσαι το άτομο που την κάνει την κριτική, τον τρόπο με τον οποίο σου γίνεται η κριτική, αυτά που λένε είναι εύστοχα και υπάρχουν και φορές που δεν δέχεσαι ρε παιδί μου να ακούσεις κριτική από κάποιον για τους α ή β λόγους, δεν έχει να κάνει με αυτό. Δεν ξέρω τι μπορεί να έχει παιχτεί και παρασκηνιακά. Μπορεί να θεώρησε ο Βαγγέλης ότι ο Γρηγόρης το παρατράβηξε ή ότι είπε κάτι το οποίο δεν ήταν επί τους ουσίας κριτική. Μα νομίζω ότι είναι συγγνώμη. Στην είδηση της τελευταίας στιγμής υπάρχει, όπως μάθαμε, το αποκλειστικό μας ρεπορτάζ, ένας έντονος προβληματισμός για τις κόντρες μεταξύ των τηλεπαρουσιαστών. Μάλιστα, την προηγούμενη εβδομάδα έγινε και μια σύσκεψη για το πώς θα λυθούν αυτές οι κόντρες. Επικοινωνήσαμε με τον Γιάννη Λάτσιο, ο οποίος βέβαια μας διέψευσε ότι υπάρχουν κόντρες και ότι υπάρχουν συσκέψεις και γίνονται. Παρ' όλα αυτά όμως, όπως μαθαίνουμε από δημοσιογραφικές πηγές, είναι πολύ έντονος ο προβληματισμός ό,τι αφορά τις κόντρες των τηλεπαρουσιαστών. Αυτό που λες τώρα θα σου πω τι γίνεται. Ναι. Είναι δύο πράγματα. Διότι υπάρχει ένας Γιάννης Λάτσος, ο οποίος θα θυμάστε και στις συνεντεύξεις του, είναι υπέρ του να λένε ελεύθερα την άποψή τους όλοι οι άνθρωποι και να μην υπάρχει καθόλου λογοκρισία. Και υπάρχει όμως και μια διοίκηση που θεωρεί ότι ο Αντένα είναι ένα μεγάλο κανάλι και κανένας παρουσιαστής δεν είναι πάνω από τον Αντένα. Πάνω εκεί λοιπόν δεν θέλουν πραγματικά
να γίνονται αυτές οι κόντρες και να δεσφημίζεται το όνομα του Αντένα. Μα κανένας δεν είναι πάνω από τον Αντένα, από τους παρουσιαστές, στην άποψή του και δεν δεσφημίζεται και το κανάλι όταν υπάρχουν. Παιδιανίζονται ένας λογαριασμός στο σταθμό. Ναι, αλλά ξέρεις και εσύ πάρα πολύ καλά ότι ο Αντένα λειτουργεί με ένα σκεπτικό οικογένειας. Όλο αυτό λοιπόν στις χάνεται. Οι οικογένειες δεν σφάζονται, Βερυσία. Καλά, σφάζονται, αλλά δεν παρασφάζονται. Αυτό που βλέπουμε φέτος. Καλά, δεν θα σκοτώνονται μεταξύ τους. Ότι το πρόβλημα είναι ότι όλα αυτά γίνονται στον αέρα και ότι δεν είναι έτσι. Τα ενίκο μη ενδύμω. Αυτή νομίζω ότι είναι η άποψή του. Ότι φραχτείται. Είναι ότι δεν είναι τόσο αθώο, παιδιά. Είναι ότι δεν είναι τόσο αθώο όλο αυτό που γίνεται. Ότι υπάρχει από πίσω σκοπιμότητα. Θες γιατί είναι το θέμα των καλεσμένων. Θες γιατί θέλει να υπάρχει κάποιο διεκδικεί την εύνοια του σταθμού. Για χύψη λόγου όλο αυτό πράγμα δεν είναι αθώο οι κόντρες που συμβαίνουν μετά. Των ανθρώπων του Αντένα και των παρουσιαστών. Δεν ήταν επόμενο. Για πρώτη φορά δεν είναι στημένες. Τουλάχιστον για φέτος, Σπύρο, δεν είναι στημένες. Ναι, δεν ήταν αναμενόμενο, παιδιά. Υπάρχει πρόβλημα μεταξύ όταν τους. Μαζεύτηκαν τόσοι παρουσιαστές σε ένα κανάλι, δεν ήταν αναμενόμενο να υπάρχει αυτή η σφαγή, να διεκδικούν καλεσμένους, όταν υπάρχουν σοου σχεδόν ομοίδη με την ίδια. Και τι συμβαίνει στη βραδινή ζώνη. Έχει να κάνει μόνο με τη βραδινή ζώνη. Ακόμα και το σημερινό που είπαμε προλίγου με τον Ντάνσι και με τον Λιάγκα, έχει να κάνει με τη βραδινή ζώνη. Είναι η ζώνη φιλέτο, τέλος πάντων. Γιατί όλοι διεκδικούν έναν καλεσμένο, όλοι διεκδικούν το κάτι παραπάνω. Είναι πολλές οι εκπομπές, πολλοί παρουσιαστές και φυσικό είναι για να υπάρχουν και κόντρες, έτσι, και πολύ λίγα τα πρόσωπα της επικαιρότητας. Μα από εκεί ξεκινάνε όλα τα προβλήματα, παιδιά. Είναι ελάχιστα τα πρόσωπα που απασχολούν και ενδιαφέρουν και πουλάνε. Ναι, η ελληνική σοουμπίζ είναι ένα πολύ μικρό χωριό, έτσι, σε πολύ μικρό χωριό. Το πιο μικρό το χωριό ποιο είναι? Το χωριουδάκι. Πιο μικρό από το χωριουδάκι υπάρχει. Σπιτάκι. Συνοικισμός. Περιοχή. Κάτι πιο μικρό. Σπίτι. Λοιπόν, κατοικία. Ακούστε τώρα τι γίνεται. Εκεί είμαστε. Ακούστε τώρα να δείτε τι γίνεται. Έχετε συνειδητοποιήσει ότι ο Αντώνης Ρέμος τις Παρασκευές τραγουδάει με την Άννα Βύση στο πλευρό του και τις Παρασκευές επίσης έχει στο πλευρό του τηλεοπτικά και τη Δέσποινα Βανδύ. Το έχετε συνειδητοποιήσει αυτό? Ναι, βέβαια. Μπράβο. Ο Αντώνης Ρέμος λοιπόν για πρώτη φορά στο πλευρό του και την Άννα Βύση, μιλάει για όλο αυτό που ακολουθεί την Άννα Βύση και τη Δέσποινα Βανδύ όλα αυτά τα χρόνια. Του τύπου κόντρα, ανταγωνισμός, αντιγραφή και όλα τα άλλα. Θα πάμε να δούμε πώς το σχολιάζει και αμέσως μετά, Καταρίνα, δεν ξέρω αν θες να προσθέσεις κάτι πρώτα το δούμε. Όχι, όχι, βέβαια. Το βλέπουμε και σχολιάζουμε μετά. Εγώ νιώθω πραγματικά πάρα πολύ ωραία, αν και ακόμη πολύ αρχή. Είναι πολύ έτσι μεγάλες συγκινήσεις που έχω ζήσει μέχρι τώρα, αλλά πιστεύω τα καλύτερα θα έρθουν στη διάρκεια και εντάξει, από εκεί πέρα θα το πούμε και έχουμε να λέμε μέχρι το Μάιο, μέχρι το τελικό έχουμε να πούμε πολλά. Αν και η κυρία Βύση στην Κριτική Επιτροπή θα χτύπαγε κόκκινο, εγώ πιστεύω. Ήμασταν κοντά. Βόσνια, κακάσα στην καρέκλα σας. Όχι, δεν αλλήμον. Ήταν αυτά τα backstage, ήταν λίγο για ένα δευτερόλεπτο έτσι που έκατσε απλά σε ένα διάλειμμα. Εγώ δεν το είδα σήμερα. Έτσι, και είναι ένα πράγμα το οποίο. Ναι, δεν μπορώ να πω ότι με ενθουσίασε που το είδα, αλλά εντάξει, τι να πω. Τώρα δεν θα ξανασυμβεί. Δεν υπάρχουν κόντρες, αλίμονο, καμία απολύτως, ειδικά μεταξύ φίλων και μεταξύ ανθρώπων που αγαπιόμαστε. Mm-hmm. Και ειδικά, αν θέλετε να το πω έτσι, με την Δέσποινα που απομονωθήκανε κάποια πράγματα, τη Δέσποινα την αγαπάω. Πειράζεστε κι εγώ. Πειραζόμαστε γιατί. Αν μη τι άλλο, έχουμε δικαίωμα να πειραξεί ένα τον άλλον, γιατί γνωριζόμαστε τουλάχιστον 20 χρόνια. Υπάρχει καταρχήν θέση για την κυρία Βανδύ στην αρένα και θα έρθει σύντομα η Δέσποινα πάρα πολύ. Από εκεί και πέρα πιστεύω ότι σίγουρα μπορεί να πείσουμε και την Άννα κάποια στιγμή να περάσει από το Vox. Σαν guest. Θα δούμε. Να μην το πω από τώρα όμως, γιατί δεν υπάρχει καμία κόντρα. Η Άννα είναι ξεχωριστή, είναι μοναδική, όπως και η Δέσποινα είναι μοναδική. Δεν μπορούμε να συγκρίνουμε. Δηλαδή, γιατί να συγκρίνουμε? Δεν πρέπει να σταματήσει αυτή η καραμέλα λίγο? Δεν μπορεί σε καμία προσωπική ζωή, δεν έβαλε καμία προσωπική φωτογραφία. Είναι, πήγε το κορίτσι εκεί πέρα να τον παρακολουθήσει, πήγε στην καρέκλα, την τραβήξανε. Δεν είναι προσωπική ζωή, είναι δημόσια ζωή. Έχουν πάντα τα μυαλά τη αέρα. Συγγνώμη, αλλά γιατί δεν ξέρω εγώ αν έχω βάλει τα μυαλά τη αέρα. Άκουσε λίγο. Είχε ένα προφίλ και εμένα τη γούσταρα και λέω μπράβο, ρε παιδί μου, μια γκόμενα που είναι στο Ρέμο και δεν τον εκμεταλλεύεται. Είναι παντού σε συνέντευξη. Παντού. Δεν κατάλαβε τι είπε. Τι λε, καλέ Λάουρα. Επειδή έκατσε πάνω σε μια καρέκλα. Όχι, δεν πήγε στο The Voice. Δηλαδή πρέπει να καταλάβει ότι ο Στάρ είναι ο Ρέμο. Εντάξει, έπαιζε. Και πρέπει λίγο. Τι γνώμη της, δεν θα μας πει τη γνώμη της. Δεν σου πω ότι έκανε κάτι κακό, κάτι μηνύσιμο. Αλλά θεωρώ ότι λίγο. Πάλι καλά, δεν μας στείλεις. Ναι, κατάλαβα, σου λέω ότι λίγο το υπερβάλλει. Τότε γιατί φέιμο λες ότι ωραίο. Πήγες εσύ στο Voice να κάτσεις σε καμία καρέκλα του Λιάγκα. Όχι, αλλά πήγε ο κύριος Αγγέλης και κάθισε στην καρέκλα της Βανδύ, σημαίνει κάτι? Μπορεί να είναι μαζί με τη Βανδύ παρέα. Φίλοι. Λοιπόν, θέλω παιδιά
Να σχολιάσουμε το εξής. Είπε ο Αντώνης Ρέμος ότι καταρχάς διέψευσε ότι υπάρχει κόντρα. Ακόμα πόσα χρόνια κρατά αυτή η κολόνια δεν ξέρω, αλλά όταν ρωτιέμαι μήπως υπάρχει ή δεν υπάρχει, πάση περιπτώσει δεν ξέρω. Το θέμα είναι ότι είπε και θα πείσουμε την Άννα Βίση να πάει να κάνει ένα guest στο The Voice. Θα προσπαθήσουμε να την πείσουμε. Ναι, και θα κάνει και ένα πέρασμα και η Δέσποινα από το. Είπε ότι το σίγουρο αρένα. Είναι ότι η Δέσποινα θα πάει από το Αρένα, ότι θα προσπαθήσουμε να πείσουμε την Άννα Βίση να έρθει στο Voice και μας είπε μάλιστα ότι ήταν και πολύ κοντά στο να ήταν η Άννα Βίση στην Κριτική Επιτροπή. Μας είπε δηλαδή δύο πράγματα που δεν ξέρουμε αν θα γίνουν, έτσι, που είναι στο ίσως. Και το κάνει αυτό γιατί είναι πάρα πολύ έξυπνος. Ναι, αλλά πόσο δηλαδή... γλυκούλης όμως, ναι. Συγγνώμη. Η Άννα Βίση... Ήταν μπροστά, αλλά μετά έφυγε διακριτικά. Και έφυγε λίγο την ώρα που μιλούσε για τη Βανδύ. Μα γιατί. Αλλά το θέμα ποιο είναι τώρα, ότι επειδή ο Ρέμος ξέρει πάρα πολύ καλά ότι όλο αυτό το πράγμα υπάρχει και εμάς στους δημοσιογράφους μας αρέσει να ρωτάμε, το κόβει από τώρα για να μην σέρνετε πίσω από όλη αυτή την κόντρα, ας πούμε, για πολύ καιρό. Δηλαδή, επειδή θα ξέρει ότι θα εκτίθεται καθημερινά στα μικρόφωνα, σου λέει μην με ρωτάνε συνέχεια. Εντάξει, οπότε το κόψω από τώρα. Τι άλλο να πει. Φανταστείτε τη θέση του όμως. Έχει δύο συνεργασίες αυτή τη στιγμή, οι οποίες τρέχουν ταυτόχρονα και είναι με τα δύο αυτά ονόματα. Δηλαδή, και καλείται να απαντήσει γιατί για δύο άλλους ανθρώπους. Γιατί δεν τον αφορά, δεν εμπλέκεται σε καμία από τις δύο. Πάντως, η αναβίση ήταν στο The Voice. Το ξέρουμε πολύ καλά και τελευταία ώρα και στιγμή ακύρωσε. Αν και ο Γιάννης Λάρτσιος ήθελε πάρα πολύ και την Βίση και τη Δέσποινα Βανδύ. Αυτό το πράγμα είναι επιχειρηματία. Μάλλον η Άννα Βίση δεν τη πολύ άρεσε αυτή η ιδέα. Νομίζω ότι η Δέσποινα Βανδύ δεν είχε μεγάλο πρόβλημα. Ένα επιχειρηματία. Να είναι μαζί, ναι, η Δέσποινα Βανδύ δεν έχει πρόβλημα. Νομίζω ότι το πρόβλημα δεν είναι τόσο από το περιβάλλον τη Άννα Βίση, όσο από το περιβάλλον του Νίκου Καρβέλα. Δηλαδή, μπορεί να μην μιλάει με τόσο κολακευτικά λόγια ο Νίκο Καρβέλα σε πολλέ συνεντεύξει του. Τι σχέση έχει ο Νίκο Καρβέλα με την Άννα Βίση εκτό ότι ήταν παντρεμένοι και έχουν ένα παιδί αυτή. Ο Νίκο Καρβέλα είναι πολύ φίλο με την Άννα Βίση, τη γράφει τραγούδια. Και είναι ένα άνθρωπο που την επηρεάζει πάρα πολύ. Από τις επαγγελματικές επιλογές μέχρι τις προσωπικές. Και ναι, πριν δύο χρόνια που είχε δώσει μία συνέντευξη, δεν είχε μιλήσει με κολογευτικά. Ωραία. Εγώ θέλω να σας ρωτήσω το εξής. Ας υποθέσουμε. Δηλαδή, δεν είναι θέμα της Βύση. Υπάρχει περίγυρος από ωραία. Πίσω. Ας υποθέσουμε λοιπόν ότι αυτή η γνωριμή, η συνεργασία ευδοκιμούσε. Ή ας υποθέσουμε επίσης ότι υπήρχε ένας επιχειρηματίας ο οποίος κατάφερε να κάνει πράξη αυτό που πιστεύω ότι πολλοί το έχουν σκεφτεί, αλλά ίσως δεν έχει πετύχει ακόμα, ξέρει, στο σκοπό του κανένας. Να κάνει σχήμα τη Βύση με τη Βανδύ. Ποιος θα βγει ευνοημένος από αυτή τη συνεργασία, και για να δούμε. Και οι δύο. Έτσι. Άρα, κόντρα έχεις όταν ένας βγαίνει πιο ευνοημένος από τον άλλον ή πιο χαμένος από τον άλλον. Γιατί δεν μπορεί και δεν πρέπει και δεν κάνει να μπει σε μία σύγκριση, καλός ή κακός. Αυτή είναι η κόντρα. Στην προκειμένη περίπτωση λοιπόν, αυτό θα βγουν και οι δύο. Συγγνώμη, δεν μου είπε, έρχομαι σε σένα γιατί είσαι όλα. Α, ωραία, πάω στο Θέμη. Μιας και ρίξατε στο... Καλώς το αγόρι. Μιας και ρίξατε λοιπόν στο τραπέζι αυτό το θέμα, θέλω να σας αποκαλύψω κάτι. Δώσε Μιχάλη. Όχι Μιχάλη. Άλλο Μιχάλη. Βρε Μιχάλη. Αχ, Μιχάλη. Αυτό που θέλω να αποκαλύψω λοιπόν είναι η άγνωστη πρόταση που είχε δεχθεί πριν από λίγα χρόνια η Δέσποινα Βανδύ για συνεργασία με την Άννα Βίση. Έλα! Έπρεπε να είχα γίνει επιχειρηματίας. Θα είχα χαστεί κατάλληλα. Θέλω λοιπόν να σας πω ότι πριν από λίγα χρόνια, μετά την συνεργασία της Άννας Βίση με την Κέτι Γαρμπή, όπως θα θυμάστε, από την οποία έχει προκύψει και ένα φοβερό ντουέτο, το «Καλύτερα οι δυο μας», και μια συνεργασία που είχε μείνει ιστορική για την ελληνική μουσική σκηνή, η Άννα Βίση και ο Νίκος Καρβέλας είχαν προτείνει στο περιβάλλον της Δέσποινας Βανδύ και μάλιστα σε ανθρώπους οι οποίοι έχουν συνεργαστεί και με τις δύο ελληνίδες τραγουδίστριες. Πάει το μυαλό σας κάπου, ας πούμε εμένα μου πάει, λέω εγώ τώρα τυχαία, στο Φωκά Ευαγγελινό ή στον Κώστα Καπετανίδη. Είχαν προτείνει να γίνει μια συνεργασία στο Ρεξ. Ανάμεσα στην Άννα Βίση και τη Δέσποινα Βανδύ, τη Δέσποινα Βανδύ και την Άννα Βίση. Οι πρώτες επαφές... Και αυτό, όπως είπες, το είχε προτείνει, ήταν η ιδέα του Νίκου Καρβέλα. Η πλευρά, ακριβώς, της Άννας Βίση και του Νίκου Καρβέλα. Η πρώτη επαφή έγινε και μάλιστα έγινε μέσα σε ένα πολύ θερμό κλίμα και με τις δύο πλευρές να είναι ενθουσιασμένες από αυτή την πρόταση και να θέλουν διακαώς να προχωρήσουν άμεσα σε αυτή τη συνεργασία. Αλλά εκεί μπήκε ένας όρος από την πλευρά της Άννας Βίση και του Νίκου Καρβέλα, ο οποίος ήρθε και ανέτρεψε, θα λέγαμε, τα πάντα. Που έλεγε ότι ο Νίκος Καρβέλας θα έγραφε ένα ντουέτο για τις δύο τραγουδίστριες, όπως ακριβώς είχε γίνει και στη συνεργασία της Άννας Βίση με την Κέτι Γαρμπή. Και πού είναι το κακό?
δεν υπήρχε κακό, υπήρχε όμως μία δέσμευση της Δέσποινας Βανδύ. Να συνεργάζεται αποκλειστικά με το Φίβο. Αποκλειστικά με το Φίβο. Μία δέσμευση η οποία εξαιτίας της τότε εταιρείας τους, της εταιρείας Heaven, δεν μπορούσε να παρακαμφθεί τόσο εύκολα. Θα υπήρχε δηλαδή, θα έπρεπε να αλλάξουν δηλαδή κάποια πράγματα ως προς τα συμβόλαιά τους. Και γιατί δεν έγραφε και ο Φίβος ένα ντουέτο για τη Δέσποινα και για την Άννα. Νομίζω ότι... Δύο ντουέτα από δύο στιχουργούς και από τις δύο πλευρές. Νομίζω ότι εμπορικά δεν θα ήταν τόσο, αν το θέλουμε, καλό, με την έννοια ότι θα έπρεπε να βγουν ταυτόχρονα τα δύο τραγούδια δισκογραφικά. Και μετά θα αρχίσαμε τις συγκρίσεις ποιο από τα δύο ντουέτα είναι καλύτερο. Θα μπορούσε να γραφτεί ένα ντουέτα και από τους δύο συνθέτες. Δηλαδή, λύσεις, παιδιά, υπάρχουν σε όλα τα προβλήματα. Αυτό θέλω και να καταλήξω. Όμως υπάρχει έτσι και μια πληροφορία, μια φήμη που εσύ νομίζω ξέρεις ότι είναι πολύ κοντά στο να γίνει μια νέα συνεργασία Βύση Βανδύ. Για να γίνει μια νέα συνεργασία Βύση Βανδύ ή Βανδύ Βύση, πέρα από αυτή που είπε ο Αντώνης Ρέμος, είτε δηλαδή να πάει σαν guest ή να βήσει στο Voice, είτε να εμφανιστεί ως guest η Δέσποινα Βανδύ στο, κέντρο μαγαζί, που εμφανίζεται μαζί με τον Αναβήση ο Αντώνης Ρέμος, θα πρέπει να συμβούν και κάποια άλλα πράγματα που δεν είναι της παρούσης και έχουν να κάνουν με τις πιο, ας πούμε, θα έλεγα, υψηλά ιστάμενες συνεργασίες των δύο κυριών αυτή τη στιγμή. Που έχουν να κάνουν δηλαδή και με δισκογραφικές εταιρείες και με συνθέτες και με άλλα πράγματα. Δεν αποκλείεται τίποτα. Πάντως, εγώ θέλω να σχολιάσετε λίγο το γιατί η Άννα Βύση διακριτικά, κάτι που το τσίμπησε η Ελεονόρα, έφυγε από το πλευρό του Αντώνη Ρέμου όταν άρχισε να μιλάει για τη Δέσποινα Βανδύ. Γιατί είναι πάρα πολύ έξυπνη. Γιατί είναι. Δεν ήθελε να έρθει σε δύσκολη θέση, ακριβώς, να φέρει τον Αντώνη, να φέρει και τη Δέσποινα σε δύσκολη θέση. Και έχει τόση ώρα να κάνει το μιτσάρα και του Ρέμου. Και να σας κάνω και μια ερώτηση. Είναι δυνατόν να κάθεται μπροστά την ώρα που ο Ρέμος μιλάει για εκείνη? Δηλαδή είσαι παρούσα σε μια συζήτηση όπου μιλάνε άλλοι για σένα. Και εσύ δεν πρέπει ή δεν θες να πάρεις θέση. Εγώ αν ήμουν εκεί, θα άπλωνα το μικρόφωνο και στη Βύση, παιδιά, πραγματικά σας το λέω. Υπήρξαν άνθρωποι, υπήρξαν συνάδελφοι, πάρα πολύ καλοί συνάδελφοι, οι οποίοι άπλωσαν το μικρόφωνο στην Άννα Βύση και τη ρώτησαν τη γνώμη της για το The Voice. Της το έφεραν δηλαδή από αριστερά. Για να το δούμε το απόσπασμα. Δεν πρόλαβα ακόμα από το YouTube λίγο που βλέπω. Έχει, κοιτάξτε, ο Αντώνης έχει ένα πολύ ωραίο... Έχει και ενστιχτό και ωραίο γούστο και ξέρει, πιστεύω, τι σημαίνει ξέρω να τραγουδάω και τραγουδάω με την ψυχή μου. Τουλάχιστον σε αυτό δεν νομίζω ότι υπάρχει καλύτερος από τον Αντώνη. Παραλίγο να ήσασταν μαζί στο The Voice. Σήμερα είναι το ένα ή κανένα, να ξέρετε, στα ραδιόφωνα. Εντάξει, η Άννα Βύση, αφού το είδε στο YouTube, από μόνο τις σκηνές, τις κριτικές του Αντώνη Ρέμου, προφανώς. Γιατί σχολίασε μόνο την παρουσία του Αντώνη Ρέμου. Μα για τον Αντώνη Ρέμου για το μιλάγαμε. Καλά, εντάξει. Επέλεξε εκείνη να σταθεί σε αυτό. Και είναι λογικό να μην μπορεί να το έχει δει, γιατί εργάζονται εκείνη τη στιγμή, το ξέρετε, έτσι. Είναι... Ναι, αλλά η Άννα Βύση είναι μια γυναίκα που έχει τις κεραίες της πάντα τεντωμένες, τα αυτιά της και τα μάτια της παντού, για να ξέρει τι γίνεται. Αλλά είναι οφθαλμοφανές ότι δεν θέλει να επεκταθεί στο θέμα Βανδύ, γιατί δεν θέλει να ζωπηρώσει τις συζητήσεις γύρω από αυτό. Αποκλείται, γιατί ξέρεις, δηλαδή, άμα δεν σχολιάζει, δεν αναζαπουρώνεται αυτό καθόλου. Εντάξει, ρε παιδί μου, αλλά αν σχολιάζεις όμως... Για τη Βανδύ και για τους υπόλοιπους, δεν πρέπει να σου απαντήσει και καλά κάνει. Δηλαδή, γιατί να το κάνει αυτό το πράγμα, να βγάλει μόνη στα μάτια της, δεν έχει λόγο. Έτσι, ναι, απλώς αποκλείται να μην έχει δει όλο το show, στο οποίο υπήρξε πολύ κοντά στο να συμμετάσχει. Έτσι. Από λοιπόν, περιέργεια και μόνο, λογικά θα έριξε μια ματιά γενικότερα στο show. Αλλά πολύ καλά κάνει και τα αποφεύγει. Εμένα η Κατερίνα μπορεί να μου εξηγήσει σε όλα αυτά. Πού βρίσκεται ο Μάρκος Εφερλής? Στο ότι σαντηρίζει τη Δέσποινα Βανδύ. Σαντηρίζει και μάλιστα πολύ επιτυχημένα. Χθες είχε πρεμιέρα, One Mark Show. Στο Rex. Από έχει περάσει η Δέσποινα και μάλιστα σε εποχές εξαιρετικές, χρυσές, φοβερές της νύχτας. Με τα λαμπιόνια τότε που κατέβαινε, τα υπερπαραγωγή. Και πανάκριβες τότε παραγωγές, τότε που υπήρχαν και λεφτά. Και όντως λοιπόν την σαντηρίζει πολύ επιτυχημένα και την περιμένει και πολύ σύντομα στο να έρθει. Όπως μας είπε. Για να τον δούμε. Και φοβάμαι, μην ξεράσω, πάμε στο νερό.
Λοιπόν, εντάξει, ό,τι και να κάνει ο Μάρκος, ακόμα και αν σατυρίζει, τουλάχιστον δεν παρεξηγείται ή το κάνει πάντα με καλή πρόθεση. Θα μου πείτε τώρα και ποιος τραγουδιστής έχει βάψει τα νύχια, γιατί μην μου πείτε μάλλον, θέλω να τα δω. Ο Λάκης Γαβαλάς δεν είναι, γιατί είναι τραγουδιστής μου είπατε. Ποια είναι, έχει βάψει μόνο. Εγώ πάντως πολύ λίγους θα μπορούσα να σκεφτώ να είναι τόσο προχώ. Βασικά, και... εμένα μου φαίνονται όλα ξεβαμένα εκτός από ένα. Δύο. Έχει το μικρό δάχτυλο στο ένα και το άλλο το μπλε το ηλεκτρικ. Το μπλε το ηλεκτρικ έχει και French πάνω ή είναι φαγωμένο. Είναι σχεδιάκι αυτό, είναι γαλλικό νομίζω. Ποιο τραγουδιστή που βάφει τα νύχια πολύ μπροστά. Ασορτή με την μπλούζα του κιόλα, ποιο μπορεί να είναι. Που να μπορεί να τα υποστηρίξει. Όλο αυτό το πράγμα. Ο Κοριαλάς είχε βάψει τα νύχια του παλιά. Ο Κοριαλάς, ναι, μάξα, όλα. Ήταν πιο βαμπτικός. Μιλάμε για έναν τραγουδιστή, λαϊκό. Λαϊκός είναι, ναι, πολύ αγαπητός. Με επιτυχία. Με επιτυχία μεγάλη. Και που δεν είναι η πρώτη φορά που τον βλέπουμε κεντρική εμφάνιση. Δηλαδή, συνήθως το έχουμε συνηθίσει στον ντύσιμο. Μανικιούρ δεν είχαμε ξαναδεί. Αλλά έχω δει άλλα πράγματα από αυτόν. Έχει βάψει και τα μαλλιά του παλιότερα. Ναι, τα έχει βάψει, ναι. Έχει αφήσει και μουστάκι. Και μουστάκι στο χρώμα του νυχιού. Μπλε. Έχει βάψει τα μαλλιά του μπλε. Ναι, Στρούμφ. Μπλε, νομίζω για... Λίγο πιο γαλάζια. Κατερίνα, λοιπόν. Μπερδεύτηκα. Είναι κεντρικός, είναι λαϊκός. Κλείνω προς τα κάπου με το μουστάκι μου, τα χάλασε το μπλε μαλλί. Ναι, ποιον έχω στο μυαλό μου. Ποιον έχεις. Το μαζό. Μαζό είναι. Αλήθεια. Μαζό. Τι είχε βάψει τα μαλλιά του μπλε, καλέ. Τι κερδίζω. Πριν δύο χρόνια τα είχε βάψει μπλε και είχε σκάσει και μύτη πάνω στην πίστα με μουστάκι, μπλε μαλλί και φούστα. Με φούστα, με καρό πάνω κάτω. Επειδή είναι το μαζονάκι μου αρέσει, τώρα δεν ξέρω. Μαζό, λοιπόν, τον συναντήσαμε, μας μίλησε αποκλειστικά για όλα. Αρνήθηκε καταρχάς να καθίσει στην κριτική επιτροπή του The Voice. Για τα σχέδιά του, αν θα θελήσει να κάνει οικογένεια. Σου είπε γιατί δεν έβαψε όλα τα νύχια και έβαψε μόνο τα δύο. Όχι, είπε γιατί βάφει τα νύχια. Και τα έδειξε και στους δημοσιογράφους και γελούσε κιόλας. Θα του πω να βάλει σε λακ γιατί κρατάει περισσότερο. Δεν πλένει και πια το παιδί. Και μας απάντησε... κάνει να μην τρέχει. Και μας απάντησε ότι προτιμάει μέχρι στιγμής να είναι θεατής στο The Voice παρά κριτής. Μάλιστα, για να δούμε. Σε μία από τις καρέκλες του κριτή του The Voice θα μπορούσε να κάθεται ο Γιώργος Μαζωνάκης. Για ποιο λόγο όμως δεν είναι εκεί? Ναι, δέχτηκα. Μια πρόταση, ναι, αλλά εγώ δεν είμαι από τους ανθρώπους που τουλάχιστον στη συγκεκριμένη φάση είμαι από αυτούς που θα μπορούσα να κάνω τον κριτή σε μία επιτροπή. Θεωρήσατε ότι ήταν δύσκολο να κάνετε τον κριτή γι' αυτό? Όχι, απλώς είμαι μιας άλλης σχολής άνθρωπος. Έχω μάθει ένα διαφορετικό δρόμο όσον αφορά την επιλογή της πορείας μιας καριέρας και ενός ξεκινήσματος, χωρίς να σημαίνει αυτό ότι είμαι αρνητικός στο τι συμβαίνει αυτή την εποχή, απλώς είμαι αλλιώς εγώ. Του αρέσει να πειραματίζεται και να προκαλεί με τον τρόπο του. Με βαμμένα νύχια έκανε την εμφάνιση με άνεση στην παρουσίαση για τα 20 χρόνια πορείας στο τραγούδι. Α, ναι. Ναι, μου αρέσει να παίζουμε, αφού το έχω ξαναπεί αυτό. Αλλά στο The Voice δεν ήθελε προς το παρόν να πειραματιστεί. Προτιμάει να το βλέπει σαν θεατής παρά σαν κριτής. Μια χαρά είναι η Δέσποινα και είναι μια συνάδελφος και μια φίλη που εγώ έχω πει και σε άλλες συνεντεύξεις ότι έχω περάσει αρκετά καλά μαζί της. Και τότε η σειρά μου σας στηρίζει, είχε έρθει και στο μαγαζί με πάντα, τη... Πάντα, βεβαίως, βεβαίως. Βεβαίως. Ήταν πολύ καλή. Μια χαρά είναι. Προς τη δουλειά. Και η Μίνα Σιλανίδου επίσης είναι φίλη μας και μας παρακολουθεί. Μια οικογένεια είναι όλη στον καλλιτεχνικό χώρο. Στη ζωή του όμως θα ήθελε να κάνει οικογένεια. Αυτό είναι κάτι το οποίο δεν μπορούμε να το προσδιορίσουμε. Τώρα η οικογένεια είναι μια πολύ μεγάλη έννοια και επίσης υπάρχουν και άνθρωποι που δεν είναι απαραίτητο να κάνουν οικογένεια. Δηλαδή, εσείς θα λέγατε ότι είστε ένας από αυτούς? Δεν ξέρω ακόμα. Θα μου το δείξει η ζωή. Είμαι ένας λαϊκός τραγουδιστής που μου αρέσει να παίζω με διάφορα άλλα είδη μουσικής και επίσης και σιγά σιγά θα ήθελα να ασχολούμαι και με το σινεμά και το θέατρο. Ωραίο τι πάει και μας, μου αρέσει. Ωραίος. Και μάλιστα δεν είναι η πρώτη φορά βέβαια που δέχεται για το The Voice. Στο The Voice πρώτη φορά, αλλά δεν έχει δεχτεί πρώτη φορά πρόταση. Και του είχαν κάνει ξανά πρόταση και στο X Factor. Και είχε αρνηθεί. Τον θέλει δηλαδή. Στα όχι χτίζονται καριέρες. Εγώ αυτό ξέρω. Για έλατε τώρα να σας πω που χτίζετε καριέρα σας στην κουζίνα.
Ένα, δύο, τρία, τέσσερα. Τέσσερα θέλω να σας πω. Είναι τα κουζινοεργαλεία τα οποία σας δίνουμε για να μου γίνετε μανούλες στην κουζίνα. Θα ξεκινήσω με τον ατμομάγειρα, γιατί το παν είναι να προσέχετε τη διατροφή σας. Μπορείτε να μαγειρέψετε ταυτόχρονα σε τρεις ορόφους. Έτσι, στο ρετυρέ συνήθως βάζετε αυτό που έχει περισσότερες μυρωδιές για να φεύγουν. Μετά, στο μεσαίο, βάζετε τα τρόφιμα εκείνα τα οποία θέλουν αρκετό μαγείρεμα, όπως είναι τα λαχανικά ή το ρύζι, για παράδειγμα. Εδώ σας μιλάει ειδικό του ατμομάγειρα. Και λίγο πιο κάτω βάζετε τρόφιμα τα οποία θέλουν μέτριο ψήσιμο και δεν μυρίζουν κιόλας πολύ, έτσι. Λοιπόν, έχει εξωτερικό γέμισμα νερού. Θέλω να σας πω ότι βγαίνει πάρα πολύ νόστιμα, παρά το γεγονός ότι είναι στον ατμό. Υποφέρω πολύ. Μετά πάμε σε ένα πολυμίξερ. Το πολυμίξερ θα σας βοηθήσει να κάνετε και τα ταξίες, έτσι. Εκτός ότι θα ανακατέψετε και θα ζυμώσετε, θα μπορείτε να φτιάξετε και τα γλυκά σας τα ωραία. Έχει και δοσομετρητή, γιατί ξέρετε ότι η ζαχαροπλαστική είναι θέμα χημίας. Είναι τριών ταχυτήτων. Μετά, χωράει 3 λίτρα επίσης. Θα συμπληρώσετε το μαγείρεμά σας με το multiblender αυτό, το οποίο είναι και για ανακάτεμα, αλλά και για πολυτοποίηση. Δηλαδή, αν θέλετε να φτιάξετε σουπίτσα βελουτέ, εδώ μου είστε. Μέσα σε πάρα πολύ λίγα λεπτά μπορείτε να κάνετε ωραιότατη σούπα βελουτέ, να μουλιώσετε τα λαχανικά σας, τις κολοκύθες, τα πάντα. Αλλά βέβαια μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε και για χυμούς, για οτιδήποτε, εν πάση περιπτώσει. Και βέβαια, μόλις κάνετε όλα αυτά που κάνετε, που θα έχετε βρωμή στην κουζίνα και δεν θα πατάει άνθρωπος, θα μπορείτε να πάρετε αυτό το πολύ ωραίο σκουπάκι και να μου τα καθαρίσετε. Αυτό βέβαια το χρησιμοποιείτε και εκτός κουζίνας, έτσι. Δηλαδή σε καναπέ, όταν θα φάει ο αγαπημένος και θα σας τα κάνει γεμάτο ψίχουλα, τρίχες από ζώα, τα πάντα. Αυτό εδώ τα καθαρίζει, τα ρουφάει όλα. Στο αυτοκίνητο μέσα, εκεί να δεις τι γίνεται. Καλά, εκεί. Είναι, ναι. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, αυτά τα υπέροχα τέσσερα εργαλεία τα βρίσκεται στο 14748. Τα κερδίζει όλα ένας και θα είναι αυτός που θα είναι ο πιο γρήγορος. Και πιο γρήγορος σε τι, μα βέβαια σε ότι θα πληκτρολογήσει τα τρία νούμερα που θα του πει η κυρία που θα ακούσει στο τηλέφωνο. Επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά. Εσείς βάλτε τα γρήγορά σας, ποτέ δεν ξέρετε. Μπορώ να έχω, παρακαλώ πάρα πολύ, ένα τσικ το δώρο μου. Να το. Το τετραπλό μου δώρο. Ένα τσικ για τον ατμομάγειρα, ένα τσικ για το πολυμίξερ, ένα τσικ για το πολυμπλέντερ και ένα τσικ για το σκουπάκι. Αυτά τα υπέροχα τέσσερα δώρα τα παίρνετε εσείς για το νοικοκυριό σας, είτε είστε άντρες είτε είστε γυναίκα. Χρειάζονται, είναι απαραίτητα και πάρα πάρα πολύ βολικά και εύστραφα. 14-7-48 τα διεκδικείτε, ακούτε έναν τριψήφιο αριθμό, τον πληκτρολογείτε και γιατί κερδίζετε. Τώρα, πού πάω, ναι, αφού έκανα ένα τσικ το δώρο μου, πάω στον. Πρακτικό το δώρο, πρακτικό όμως και το δίπλωμα στις μέρες μας. Καλά, μη μου το πάρει, μπορείτε να πεθάνω μου πάει στο δίπλωμα εσύ. Πόσο οδηγώ ή πόσο χρόνο πήρα δίπλωμα. Πόσο χρόνο πήρες δίπλωμα. Με το που έκλεισα τα 18 πήρα το δίπλωμα, αλλά οδηγούσα από πιο πριν. Υπάρχουν όμως. Με ασφάλεια πάντα. Τη μαμά μου την έβαζα δίπλα και την πήγαινα στα στενά. Με ζώνη. Εντάξει. Καλά, εννοείται. Ζώνη τη φορά και τώρα. Οδηγούμε πάντα με ασφάλεια. Μια άλλη κυρία, ναι. Η Ζέτα Μακρυπούλια, αποφάσισε στα 35 της να βγάλει δίπλωμα αυτοκινήτου. Βρε, στα 35 είναι η δεύτερη ενηλικίωση, βρε. Γι' αυτό. Αυτό σκέφτηκε η Ζέτα Μακρυπούλια, γιατί ποτέ δεν είναι αργά. Μέχρι τώρα οδηγούσε. Σιγά μην είναι αργά τα 35, ευτύχη μου. Πετάς μία-μία τις πόντες και τα καρφιά και είμαι δίπλα. Πόσο χρόνο είσαι χρυσό μου. Οδεύουμε στα 30. Α, δεν είσαι και μικρός. Εντάξει, άλλο το πάρεις στα 18 όμως και άλλο το πάρεις στα 35 που το πήρε η Ζέτα. Οπότε τώρα ευκαιρία να ξεκουραστεί ο Μιχάλης. Σε πληροφορεί αυτό που λέει και ο Θέμης, ότι στα 35 έχει πήξει το μυαλό σου και. Μην είσαι τόσο σίγουρος. Και πας πιο προσεκτικά. Ενώ στα 18 αισθάνεσαι. Εντάξει, συμφωνώ. Κατάλαβες. Τι έλεγες? Έλεγα για τη Ζέτα Μακρυπούλια, ναι. Που είναι καιρός επιτέλους να ξεκουραστεί ο Μιχάλης, οπότε ναι. Αφήνει στην άκρη το ταξί και παίρνει το αμάξι πλέον να του πάει τις βόλτες του, να πάνε τις ρομαντζάδες τους. Μου λέει ο Θεμής, γιατί ο Μιχάλης είχε ταξί. Ο Μιχάλης δεν είχε ταξί, αλλά είχε αυτοκίνητο. Και τις έκανε το πέρα εδώ, Θε. Έκανε το σοφέρ. Εντάξει, παιδιά, γιατί τα ταξί κάποια στιγμή πρέπει να δουλέψουν. Δεν γίνεται. Είναι και πολλά από ό,τι ξέρω στην Ελλάδα. Καλορίζικο. Και να βάλει και νι. Θα σας πω μετά μία ιστορία που μου έτυχε. Που είχα και εγώ νι. Και μια, αλλά την πω τώρα. Και μια φορά που προσπαθούσα να παρκάρω, έκανα λίγο χρόνο. Βέβαια, τώρα με οδηγάρα με το ένα παρκάρο. Και είναι ένας από πίσω ευγενέστατος και χαμογελαστός. Και γυρίσει και μου λέει, αφού παρκάρω το αυτοκίνητο, μου κορνάρει. Λέω, ναι. Μου λέει, γεια σας. Λέω, γεια σας. Να σας πω, μου λέει κάτι. Τι θέλετε. Μου λέει δεν πρέπει να έχετε νι από πίσω. Λέω γιατί. Νόμιζα ότι μου κάνει κοπλιμέντο. Έπρεπε να έχετε ήττα. Λέω γιατί. Ηλίθια μου κάνει. Και γυρίζω. Τον έχει στρακάρει, όχι. Και γυρίζω και του λέω και εσείς νι. Γιατί μου λέει. Αναγκαστικά. Γεια σας. Να μην πιάνει το τιμόνι.
Όποιος εύκολα θυμώνει. Ποτέ δεν είναι αργά. Ακριβό μου διθέσιο, καλό μου αμάξι. Αυτό σκέφτηκε η Ζέτα Μακρυπούλια, έβγαλε δίπλωμα και πιάσε το τιμόνι. Κινητήρα και πλαίσιο, στα έχω πειράξει. Αυτές είναι οι πρώτες φωτογραφίες τις οποίες βλέπουμε τη Ζέτα με το αυτοκινητάκι της. Πιο μπροστά. Έχοντας μάθει να μετακινείται μεταξύ, η παρουσιάστρια δεν έπαιρνε απόφαση να πάρει δίπλωμα και έτσι η ιδέα του δικού της αυτοκινήτου αναβαλόταν διαρκώς. Στα περισσότερα πλάνα των δημοσιογράφων, η Ζέτα είτε θα έμπαινε είτε θα έβγαινε από το ταξί. Τώρα όμως, αυτά ξεχάστε τα. Έχει πίκρες στο τιμόνι, είναι δύσκολη δουλειά. Τώρα ήρθε η ώρα του Μιχάλη Χατζηγιάννη να ξεκουραστεί. Η Ζέτα αναλαμβάνει τις μεταφορές. Ακριβό μου διθέσιο, καλό μου αμάξι. Αν και το αμάξι της είναι διθέσιο, θα βάζει μέσα τον Μιχάλη και την καλή τους διάθεση και θα εξαφανίζονται σε χρόνο τετέ. Ό,τι μόνη θέλει χέρια. Όμως Ζέτα πρόσεχε γιατί... Όποιος πιάνει το τιμόνι, που και που να φασκελώνει. Καλό ρίζικο, καλό τάξιδο και με προσοχή, με προσοχή, με προσοχή. Με σύνεση. Σήμερα με έχετε τρελάνει με τις ηλικίες. Από τα 18 με πάτε στα 35, από τα 35 με πάτε στα 16, από τα 16 με πάτε πάλι στα 18, από τα 18 πάλι στα 16. Να σταματήσει αυτό το αστείο. Έτσι είναι η ζωή. Λέγε ευτύχη και όλα τα λες εσύ. Α, με την αστείο εγώ. Ναι. Άμα θες το λέω κι εγώ. Λοιπόν, όχι, με το πει ανθίγεται, μου τα φέρνει πιο μαλακά. Εσύ είσαι λιγάκι. Μου τα πετάς. Λοιπόν, πάμε σε ένα καυγά, μαναφούκι όπως το λέμε εδώ πέρα στην εκπομπή, που ξεκίνησε από την Παρασκευή το βράδυ. Και τι εννοώ με αυτό. Ωραία, το μαναφούκι βράδυ ξεκινάει. Ναι, δεν είπε, δεν είναι. Πέφτει μια αντιστάση γι' αυτό. Τυχαίο. Λοιπόν, όλοι είδαμε το The Voice και την 16χρονη που μάγευσε την κριτική επιτροπή. Την Κύπρια που τραγούδησε με αυτή την υπέροχη φωνή και πατήσαν όλοι έτσι το κουμπί. Αυτός όμως που το πάτησε λίγο πιο θερμά το κουμπί ήταν ο Μιχάλης τον Σταβέντο, ο Μιχάλης Κουινέλης. Θα σας πω όμως τώρα ότι ο Μιχάλης Κουινέλης έχει σχέση με την Ήβη Αδάμου, η οποία η Ήβη Αδάμου είναι κατά πολλά χρόνια νεότερη του μικρότερη του. Γνωριστήκαν όταν αυτή ήταν 16 και μάλιστα η Κριτική Επιτροπή έκανε πλάκα στον Μιχάλη όταν άκουσαν την ηλικία της παίχτριας. Δεν το κατάλαβα γιατί του την πήγανε έτσι με χιούμορ. Α, δεν κατάλαβες. Όχι, δεν το ήξερα. Την ώρα που η Βανδύ πήγε και του κλείσε τα μάτια. Αυτό το κατάλαβα. Έγινε κατάλαβα γιατί. Λόγω Ήβης. Η Ήβη όμως, επειδή είναι και πολύ ερωτευμένη, φούντωσε. Όχι, αλλά η Ήβη τώρα είναι κοντά στα 20. Ναι, δεν φούντωσε για την πλάκα που κάνανε, που κάνανε στο Μιχάλη. Φούντωσε γιατί ο Μιχάλης έκανε κομπλιμέντα στη 16χρονη που ξεπρόβαλε εκεί στο Voice. Άρα ζήλεψε η Ήβη, μου λες. Ζήλεψε η Ήβη. Έχουμε όλο το παρασκήνιο, αλλά έχουμε αποκλειστικά και την απάντηση της Ήβης Αδάμου εδώ. Okay. Μετά το Voice της περασμένης Παρασκευής, τα δημοσιεύματα θέλουν την Ήβη Αδάμου να έχει γίνει έξαλλη με τον σύντροφό της και κριτή του σόου, Μιχάλη Κουινέλη, εξαιτίας της συμπάθειας που έδειξε στην 16χρονη Κύπρια παίκτρια που μάγεψε και τους 4 coaches με τη φωνή της. Οι κακές γλώσσες λένε πως τα σχόλια της Δέσποινας Βανδύ και του Αντώνη Ρέμου προς τον Μιχάλη τον Σταβέντο ενόχλησαν την Ήβη Αδάμου, ενώ στα social media έγινε σούσουρο πως το ποτήρι ξεχύλισε όταν η Ήβη είδε πως ο αγαπημένος της έκανε κοπλιμέντα στην νεαρή διαγωνιζόμενη και επέμενε διακαώς να την πάρει στην ομάδα του. Πόσο χρόνο είσαι, Έμιλη? 16. Πόσο είσαι? 16. 16. Λοιπόν, έτσι θα μιλάμε, γιατί αυτός μόλις βλέπει 16, αλλάζουνε όλα. Έχεις τρομερό ταλέντο. Ευχαριστώ πολύ. Φτάνει. Είσαι πάρα πολύ. Μπορούμε να κάνουμε τρελό πράγματα, διάλεξε εμένα, μόνο εμένα. Μου θυμίζεις μία φίλη μου, η οποία κάναμε αργότερα και μαζί κάποια τραγούδια, αλλά όταν τη γνώρισα ήταν 16, είναι η Ήβη Αδάμου. Είναι και από τον τόπο σου. Η Ήβη Αδάμου και ο Μιχάλης Κουινέλης είναι μαζί τα τελευταία 4 χρόνια. Οι δυο τους γνωρίστηκαν και ήρθαν πιο κοντά όταν συνεργάστηκαν για το κομμάτι «Σαν έρθει η μέρα».
Ο Μιχάλης, ή μέθυσος όπως είναι το παρατσούκλι του στους μουσικούς κύκλους, δεν μπόρεσε να μην μαγευτεί από το πανέμορφο πρόσωπο της νεαρής τραγουδίστριας. Ο έρωτας όμως έριξε τα βέλη του και στην καρδιά της Ήβης, που φαίνεται πως κύρτισε από την πρώτη στιγμή. Το ζευγάρι είναι τρελά ερωτευμένο και μάλιστα τον τελευταίο καιρό συζεί. Χθες το απόγευμα επικοινώνησα με την Ήβη Αδάμου, η οποία απάντησε στο αν ενοχλήθηκε από τα όσα υπόθηκαν στο Voice και για πρώτη φορά μίλησε δημόσια για τον Μιχάλη Κουινέλη. Αισθάνθηκες περίεργα? Όχι, γιατί πράγματι ισχύει ότι στα 16 είχαμε κάνει την πρώτη συνεργασία με το Σαν Έρθει η Μέρα και αυτό δεν είναι κάτι το οποίο εννοείται. Είχαμε κάνει το Σαν Έρθει η Μέρα. Δεν είναι για να νιώσω περίεργα. Για ποιο λόγο να νιώσω περίεργα? Όχι καθόλου. Έτσι γνωριστήκατε? Είχε έρθει και στο X Factor καλεσμένο σε κάποιο live. Και εκεί ήταν η πρώτη γνωριμιά. Όσο για το αν ο καλός της θα είναι κοντά της στα νέα επαγγελματικά της βήματα, σίγουρα θα είναι δίπλα μου σε οτιδήποτε. Αχ, τι όριζε, παιδιά, πού ζω? Τι εννοείς? Είναι καιρό ζευγάρι. Είναι καιρό, είναι 4 χρόνια. Ναι, εντάξει, είναι πολύ διακριτικά, δεν το έχουν παραδεχτεί ποτέ επίσημα. Τώρα, δηλαδή, είναι η πρώτη φορά που ο Μιχάλης άφησε να εννοηθεί και να μας δώσει επιτυχία. Δεν το παραδεχτήκαν επίσημα και δεν μπορώ να καταλάβω το λόγο που κρύβουν τη σχέση τους. Και τι σε νοιάζει, τι πρέπει να βγαίνουν με την παγιέρα, βρε εσύ ευτύχη να λένε έχουν σχέση όλοι. Είναι πολύ υγιές και θεωρώ κι εγώ ως νέος άνθρωπος μια κοπέλα είναι ερωτευμένη. Νέος ακούω, 35 για το δίπλωμα ή κάτι. Νέος, νέος. Απλά θα μπορούσαν κάλλιστα οι υπεύθυνοι του The Voice να κόψουν το κομμάτι αυτό εφόσον δεν θέλανε να προβληθεί η σχέση τους. Λες δηλαδή το κάνουν επίτηδες. Παιδιά, συγγνώμη, όπου, μισό λεπτό. Πού είπε ο Κουινέλης ότι έχει σχέση με την Ήβη Αδάμου μέσα στο The Voice? Δεν το είπε ο Κουινέλης, το είπε η Δέσποινα Βανδύ. Η Δέσποινα Βανδύ είπε ότι όταν βλέπει 16χρονο άλλο το πράγμα. Ναι, αλλά αν είχε ενοχληθεί ότι... αν είχε ενοχληθεί όμως ο Μιχάλης, θα μπορούσαν να το κόψουν. Μα δεν τι δεν θέλω να μπει αυτό μέσα στο μοντάζ. Φυσικά, γιατί όχι. Δεν έχει το δικαίωμα. Πλάκα μας κάνεις. Εντάξει, και είναι με την Ήβη Αδάμου, είναι διακριτικά μαζί και βγαίνουν κιόλας μαζί, αλλά από εκεί και πέρα τι να πει, κόψτε αυτό το στιγμιότυπο επειδή με ενοχλεί. Θεωρώ πάντως ότι δεν υπάρχει κανένας λόγος να κρύβουν τη σχέση τους. Ναι, αλλά και κανένας να τη δείχνουν. Δεν είπα να τη δείξουν, να βγουν να φιλιούνται. Αλλά δεν είναι και κακό. Παιδιά, είναι... δεν τέθηκε ζήτημα ανάμεσα σε Κουινέλη και Ήβη μέσα στο επεισόδιο. Θέμα... τέθηκε ένα σχολιάκι και ένα παιχνιδάκι και μία πλάκα. Για την αντίδραση του Κουινέλη στην ηλικία της κοπελιάς, με πολύ χιουμοριστική διάθεση από την πλευρά της Δέσποινας Βανδύ, που γνωρίζει την σχέση που έχει ο Κουινέλης, χωρίς ωστόσο, ναι, εγώ για παράδειγμα που δεν ήξερα ότι τα έχει με την Ήβη Αδάμου. Τώρα όμως βλέπω ότι γνωρίζει και το Πανελλήνιο τη σχέση. Περίμενε όμως. Εγώ που δεν το ήξερα όμως εκείνη τη στιγμή, έλεγα. Οκ, έκανε μια πλάκα. Εσύ δεν σου ήρθε στο μυαλό, τι κάνανε πλάκα γιατί. Οκ, και καλά, ρε παιδί μου, μπορεί να το αρέσουν οι μικρότερες. Τώρα το μαθαίνει το επειδή είναι νόστιμη και νεαρά. Επειδή το λέμε εμείς. Δεν βγήκε ο Κουινέλης να πει ναι, είμαι μαζί με την Ήβη Αδάμου. Βέβαια, να σου πω ότι μπορεί να μην. Δεν το είπε ο Μιχάλης, αλλά το είπε η Δέσποινα. Για να τελειώσω, Χριστιανέ μου. Μίλησε. Δεν θέλω να πού είναι ο Δία σήμερα. Ξέρω στον Κρόνο. Ξέρετε τι κάνει. Θέλω να μιλήσω, δεν σε αφήνω να μιλήσει. Δεν με αφήνει. Θέλω να σου πω ότι τα παιδιά δεν είπανε ποτέ ότι εμείς δεν έχουμε σχέση και έχουν βγει μαζί και όσοι είναι φίλοι τους γνωρίζουν ότι είναι μαζί. Δεν έχουν βγει όμως σαν τους μαϊδανούς να διατυμπανίζουν τη σχέση γιατί δεν το έχουν ανάγκη. Ούτε ο ένας ούτε ο άλλος. Αυτό σου λέω. Καλά, θα μου κάνει τώρα. Μου το βάλετε και δίπλα-δίπλα για να το κρίνω, να το σχολιάσω και να το συγκρίνω. Δεν ξέρω αν μοιάζουν πολύ. Εμένα η κοπέλα πάντως δεξιά, όχι ήδη, η οποία είναι μια καρακουκλάρα και τη συμπαθώ φοβερά. Η άλλη κοπελίτσα μου θυμίζει ένα άλλο κορίτσι που είχε πάρει μέρος στο. Την Νικόλ Παπαρά στο Δήμο. Πού τη θυμάσαι, βρε Θέμη μου, και αυτή Κύπρια. Ναι. Μα μέσα στο μυαλό μου είσαι. Δεν, την Νικόλ δεν τη θυμάμαι. Πάντως με την Ήβη ψιλομοιάζουν στα ματάκια του στο. Και μάλιστα το είπε και ο Μιχάλης. Βγάλε μου την Νικόλ, την έχεις την Νικόλ. Δεν προλαβαίνεις. Πάντως μοιάζουν πάρα πολύ και βλέπουμε το Μιχάλη να έχει μια προτίμηση στις λίγο μικρότερες. Τι να έχουν. Λίγο μικρότερες, στις ωραίες Κύπριες. Καλά, δεν είπε ο άνθρωπος ότι πάει και χτυπάει τις μικρές Κύπριες. Ερωτεύτηκε την Ήβη Αδάμου, είναι με την Ήβη Αδάμου. Δεν σε καταλαβαίνω σήμερα. Παιδιά, υπάρχει κάποιο πρόβλημα με τις διαφορές ηλικίες. Μα μου έχεις πάσει τα νεύρα εδώ πέρα. Σόνι και δεν. Παρετούμε, δεν τα βάζω με την Ανθιβουλγαρή. Θέλετε να πάμε έτσι λιγάκι να ηρεμήσουν τα πνεύματα, να πάμε να ρίξουμε μια ματιά τι γίνεται παρασκηνιακά, να δούμε και άλλους παίκτες. Βέβαια, έχουμε backstage από όλους τους παίκτες που είδαμε στο δεύτερο επεισόδιο του The Voice. Έχουμε την αγωνία τους, το άγχος τους, πώς επέλεξαν τα τραγούδια.
πώς μίλησαν με τους κριτές και όλα όσα δεν έδειξαν οι κάμερες. Είσαι καλά. Καλά είμαι. Είσαι πολύ... Δεν ξέρω, ο Δίας φταίει, δεν ξέρω, νομίζω. Είσαι πολύ ήρεμη σήμερα, Κατερίνα, πρέπει να το συζητήσουμε αυτό. Στα παρασκήνια του The Voice, οι παίκτες γίνονται πιο αποκαλυπτικοί, δίνοντάς μας έτσι την ευκαιρία να τους γνωρίσουμε λίγο καλύτερα. Ο Δήμος Μπέκε, που γνωρίσαμε καλύτερα στο συγκρότημα των Ουάν, έλαβε συμμετοχή στο σόου διεκδικώντας άλλη μια ευκαιρία. Αν και ως Παντελής Παντελίδης, σίγουρα θα μπορούσε να κάνει τεράστια καριέρα. Μπορεί να χάνεσαι και στη δική του αγκαλιά. Το λέει έτσι λίγο πιο... Αυτό ήταν Παντελής Παντελίδης, αλλά λεπά. Όχι, ήταν λεπά. Τραγουδώντας Παντελή Παντελίδη. Και Χατζή μαζί. Χατζή, ένα ναι. Μπορεί να χάνεσαι και στην δική του αγκαλιά. Ο Παναγιώτης Βιτζιλαίος κατάφερε να κάνει και τους τέσσερις κριτές να γυρίσουν με τη διασκευή του Billie Jean. Το τι του έταξαν οι κριτές δεν λέγεται. Αν όλα αυτά που έχουν τάξει πρέπει να τα πραγματοποιήσουν, πρέπει να ανοίξουν ο καθένας ένα ξεχωριστό μαγαζί για να σας βάλουν μέσα. 8 άλμπουμ πιστεύω μετά από αυτά που άκουσα. Κάπως έτσι πάει, δεν ξέρω. 8 άλμπουμ και 15 πλατίνες. Έτσι, έτσι. Είχα το μυαλό μου στο Μιχάλη από την αρχή, αλλά σκεφτόμουν να μέχρι και τελευταία στιγμή να διαλέξω τη Μελίνα Στυλανίδου, γιατί με έψησε. Νωρό κομμενάκι. Γιατί μου κουνήθηκε περίεργα. Και η Δέσποινα είναι, λένε παντρεμένη. Τώρα που σε βλέπω το πρόσωπό σου επιδέχεται αλλαγές, με την καλή έννοια πάντα, θα έπαιζες με την εμφάνισή σου ή θα βγαίνεις πάλι έτσι, γιατί μπορείς και να ξυριστείς, να κουρευτείς, δηλαδή μπορείς να σκάσεις με τη αγνώριστος, με τη φωνή σου βέβαια, αλλά να σκάσεις διαφορετικός και να τους κουφάνεις. Δεν νομίζω ότι θα έκανα κάτι το πολύ τρομερό. Ίσως να πιάσω τα μαλλιά μου. Με την Έμιλη Χαραλάμπους, η παραγωγή του σόου μας έβαλαν στη θέση των coaches, αφού μέχρι να γυρίσει κάποιος από τους κριτές, δεν μας έδειξαν καθόλου το πρόσωπό της. Ανθρωπή μονάχη, σαν ξεροκλάδα σπασμένα. Εσύ δηλώσε συμμετοχή, η οικογένειά σου σου είπε φίλη σου. Okay, εσύ δεν ήθελες δηλαδή? Όχι, εντάξει, απλά... Είμαι λίγο ντροπαλή για... Αλλά εντάξει, είναι κάτι που θέλω και γι' αυτό το πήρα αποφάση και ήρθα. Είναι το όνειρο μου να γίνω μια στάρ, να δω μέχρι πού μπορούν να φτάσουν οι ικανότητές μου. Η Έλενα Στρατηγοπούλου τραγούδησε Led Zeppelin, κάτι τελείως κόντρα στην καθημερινότητά της, αφού η ίδια κάνει μεταγλωτήσεις σε κινούμενα σχέδια. Λοιπόν, πρέπει να εκδεθείς λίγο τώρα για το Voice. Θέλει θυσία. Τα επόμενα στην επόμενη φάση. Να σου πω, έλα, πλάκα κάνω. Είναι αλήθεια ότι κάνεις, πώς το λένε, μεταγλωτήσεις σε κινούμενα σχέδια? Ναι, κάνω μεταγλωτήσεις, διαφημίσεις, πικάζ. Άρα με τη φωνή σου κάνεις καρτούν. Ναι. Γεια σου. Θέλεις να γίνουμε φίλοι? Ναι, θέλω πάρα πολύ. Όλα σ' αγαπάνε. Τόσο δυνατά. Με coach τη Δέσποινα Βανδύ, ο Δημήτρης Φουρναράκης μας συστήνει τον μάνατζερ του. Ο κολλητός που εσύ έχω. Και τι κι άλλο? Και μάνατζερ. Εσύ έχω στην κλωτσιά για να δηλώσει συμμετοχή. Μια σπροξιά, πώς έκανε δηλαδή στη Σπάρτη τότε ο Λεωνίδας. Μπα, που την έχωσα για να μπει μέσα. Μέχρι να ανοίξω τα μάτια και να πω το δεύτερο, όλα σε αγαπάνε. Τάκ, να είχε γυρίσει η κυρία Βανδύ. Δεσπινάκι, το έσωσε το παιδάκι, Δεσπινάκι. Όλα σ' αγαπάνε. Τόσο δυνατά,
Θα κάνω και βιμπράτο. Θα σε έκοπε ο Θεοφάνος. Αχωνοτιάς. Θα σε έκοπε στο τζάστε του. Και όχι μόνο θα σε έκοπε. Αλλά θα σου έλεγε και τις ατάκες. Στο τζαστ, συγγνώμη, στο τζαστ του βας πάνε και. Α, γιατί κόβονται, απλά βαθμολογούνται. Βαθμολογούνται. Τι βαθμολογούνται. Κάτσε, περίμενε, τώρα το πιάσα. Ο Θεοφάνος είναι στο τζαστ. Ναι, και έχει να γίνει του X Factor, η καλύτερα του X Factor. Θα είναι. Κριτής θα είναι στο τζαστ του βας. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Γρηγόρη Μέλλα. Και άρα φεύγει από το X Factor και πάει στο τζαστ του βας. Όπου θα είναι και άλλη κριτική από την παλιά κριτική επιτροπή, θα μείνει κανείς. Λένε και για Νίκο Μουρατίδη που περιμένουν ακόμα την απάντησή του. Μάλιστα. Θέλω να το δω αυτό. Έχουμε τίποτα άλλο που θα δούμε μαζί. Τι θες να δούμε, Ζέτα Μακρυπούλια και Γιώργο Θεοφάνους. Φαντάζεσαι τι έχει να γίνει, έτσι. Πάμε να το δούμε. Περίοδος μεταγραφών φαίνεται πως είναι ο Γενάρης για το Μέγκα και σύμφωνα με τον τηλεκριτικό Γρηγόρη Μελά, εκτός από τη Ζέτα Μακρυπούλια και ο Γιώργος Θεοφάνους ετοιμάζεται να κάνει δυναμικό comeback στη μικρή οθόνη. Σύμφωνα με τον Γρηγόρη Μελά, ο μουσικοσυνθέτης πριν από λίγες ημέρες συναντήθηκε με στελέχη του Μέγκα και συζήτησαν το ενδεχόμενο είτε να καθίσει στην κριτική επιτροπή του Just the Two of Us, που αναμένεται να βγει στις οθόνες μας τον προσεχή Μάρτιο, είτε να συνεργαστούν στο επόμενο talent show που σκοπεύουν να βγάλουν στον αέρα τον ερχόμενο Οκτώβριο. Πρέπει να είμαι και επίγειης, για να μην πούνε ότι σε έχω βάλει στο μάτι. Τέλεια, εσύ δεν θα είσαι αυστηρή, εσύ δεν θα κλαις, πάμε στη Λιβύα. Ο Γιώργος Θεοφάνους πέρασε από το X Factor με πολλές αξέχαστες στιγμές. Με ατάκες και καρφιά και στον παρουσιαστή Σάκη Ρουβά, αλλά και με την κριτική επιτροπή. Αυτό είναι δικό σας πρόβλημα. Σαφέστατα. Γι' αυτό και έχετε καταντήσει εκεί που έχετε καταντήσει. Αυτούς λέμε εμείς οι λαϊκοί τραγουδιστές, ψάχνουμε πολλά πράγματα να ξέρεις. Συγγνώμη. Καθαρός δένους είναι αυτό το πράγμα. Συγγνώμη. Καθαρός δένους αυτό το πράγμα. Καθόλου. Ναι, μόνο που δεν μπορώ να συγχωρέσω τα ελληνικά σου σε αυτή τη φάση όταν ακούω καθαρός δεν είσαι. Στο Voice πάλι υπάρχουν σπόντες, αλλά με πιο χιουμοριστική διάθεση που δεν δείχνει πως ανάμεσα στους coaches υπάρχουν μίση και ίντριγκες. Αυτό να σου πω κάτι 40 χρόνια φούναρης, πάλι στο ρέμο πήγε. Μα, τι να βλέπεις. Πω, δεν έβαλε μυαλό. Φαντάσου, ποιον έχεις δίπλα σου, δηλαδή, φαντάζομαι, μόνο αυτό σκέψεις. Αυτός δεν μπορεί να φανταστεί. Φαντάσου, ποιον έχεις πάρα δίπλα σου. Κύριος Θεοφάνους, ο συνθέτης μας, ναι, αντί να κάνει μια κριτική επί της ουσίας, συνεχίζει να πετάει λάσπη και όχι μόνο μέσα στο X-Factor. Γυρνάει και σε όλες τις εκπομπές και ασχολείται με τον Πατρίκ. Εμείς το νιώσαμε πιο γνωρίζα. Άσε μας φορά πάλι ρίχνεις λάσπη στο φίλο σου. Ρίχνεις λάσπη στο φίλο σου. Όχι, όχι. Πείτε του κυρίου ότι παίζει ρόλο η ποιότητα και όχι η ποσότητα. Γιατί αυτός σε ποσότητα εννοείται ότι μας ρίχνει όλους, έτσι. Κριτική επιτροπή παλαιού τύπου, κριτική επιτροπή νέου τύπου. Με τις κόντρες να είναι στο προσκήνιο και να κλέβουν την παράσταση. Ασχοληθείτε με την ομάδα σας, κυρία Βανδύ. Μάλιστα, κύριε, έτσι, Ρέμο. Ασχοληθείτε με την ομάδα σας εκεί, κάντε αυτό που είναι να κάνετε. Θα κάνουμε. Κουλουράκια, ξέρω, κάντε κάτι. Κουλουράκια, ρε καημένε. Φαντάζεσαι να περνά. Τρία κουταλάκια Θεοφάνου. Τι θα είχα πάθει. Θα βγάζεις μαλλιά ξανά. Ό,τι δώσουν οι άλλοι, εγώ θα δώσω κάτι παραπάνω, εντάξει. Κάναμε και με την Κίρκη, το κάναμε με τον Γλακουμάνο, το κάναμε με τον οποιονδήποτε. Έχετε και όλες τις άλλες εκπομπές να πάτε και να τον κάνετε. Εδώ πρέπει να κάνουμε X Factor. Και το X Factor και απαιτεί τα παιδιά να έρχονται και να τραγουδάνε και εσείς να κρίνετε την τραγουδιστική τους πλευρά. Και... Θεοφάνους, φαντάσου τι έχει να γίνει και να σου πω την αλήθεια και εγώ και πολλοί άλλοι συνάδελφοι έχουμε νοσταλγήσει την παλιά αυτή επιτροπή με τις ίντρικες, τις κόντρες, τις ατάκες, όλες αυτές γιατί ξέραν και πολύ καλά και γνώριζαν το παιχνίδι της τηλεθέασης. Δεν θα σας καταλάβω ποτέ. Όταν δεν έχουμε κόντρες, επιτέλους και μια επιτροπή χωρίς κόντρες. Οπότε έχουμε κόντρες, δεν μπορώ, μας έχουν λείψει κόντρες. Σαν δημοσιογράφοι και σαν πάνελ, μας βολεύει πάρα πολύ να έχουν κόντρες. Σαν τηλεθεατές όμως είναι και πολύ κουραστικό όλο αυτό το πράγμα. Δηλαδή να ανοίξει την τηλεόρασή σου Παρασκευή βράδυ και να βλέπεις το Voice και να βλέπεις πάλι δύο κριτές να τσακώνονται για τον τραγούδισε Πάολα καλά η σφαγή. Είναι πολύ κουραστικό. Προτιμώ να βλέπω δύο τραγουδιστές να σφάζονται. Δεν το βάζω σύγκριση με δύο πολιτικούς που σφάζονται. Σίγουρα είναι πιο διασκεδαστικό. Αλλά είναι καλύτερο έτσι όπως το έχουν κάνει τώρα στο Voice, τουλάχιστον στην αρχή, δεν ξέρω τι θα γίνει μετά. Μετά μπορεί να σφάζονται μετά τις οντισιών και στα live. Αλλά τώρα είναι πολύ καλύτερο αυτό το πράγμα για τον τηλεθεατή γιατί είναι κάτι καινούριο.
Γιατί το X Factor, βρε Σπύρο μου, δεν πήγαινε καλά. Δεν άκυζε πάνω από 35% με τις ατάκες και του Θεοφάνους και του Μουρατίδη και του Ζαγκάκη. Δηλαδή δεν πέρασε. Ποτέ δεν περνάνε. Και όπως και στο Voice έχει μπει χτες. Είναι χαριτωμένα όμως αυτά τα πράγματα. Είναι με σαβουάρ βίβρα, Σπύρο μου, αλλά κάτσε να μπουν τα live, κάτσε να αρχίσουν οι παίκτες, κάτσε να δούμε. Ήδη ο Ρέμος πέταξε, την είπε άνεργη, φτιάξε κουλουράκια. Απάντησε ο Ρέμος για αυτό το πράγμα όμως. Πώς γίνεται, τι απάντησε. Και αυτός πάλι με σπόντα. Και τώρα δεν υπάρχει κόντρα ακόμα και στις δηλώσεις του Ρέμου σχετικά με την κόντρα Βύση και Βανδύ. Πώς δεν υπάρχει, πάντα υπάρχει κόντρα και πάντα ίδρυκα πουλάει. Και πάντα, και όπως ξέρει πολύ καλά ο Θεοφάνος και ο Μουρατίδης, το παιχνίδι της τηλεθέασης δηλαδή, εσύ θεωρείς, είναι πολύ σημαντικό. Συγκρίνεις, ας πούμε, αυτό το πράγμα του Θεοφάνους με τον Μουρατίδη που έκαιγε τότε σε σχέση με το χαβαλέ που κάνει η Βανδύ με τον Ρέμο. Δεν έχουν καμία σχέση αυτό το πράγμα. Αλλά με τους ίδιους στόχους. Δεν έχουν καμία σχέση τώρα. Εδώ μιλάμε ότι οι άλλοι πηγαίνουν στις άλλες εκπομπές. Ένα talent show δεν είναι πάλι, δεν κρίνουμε ταλέντο. Απλά δεν το βλέπουμε. Έτσι δεν βλέπουμε στην αρχή αυτό. Εσύ, Κατερίνα, εσύ σαν τηλεθεάτρα, δηλαδή, ήθελες να κάτσεις την Παρασκευή το βράδυ και να δεις αυτό το πράγμα στην τηλεόρασή σου. Με συγχωρείς, δηλαδή, δεν είναι reality το ότι η Δέσποινα Βανδύ σηκώθηκε και έκλεινε τα μάτια του Μιχάλη, του Κουινέλη, όταν είδε την εκπομπή. Είναι ένα παρείστικο αστείο. Είναι ένα αστείο που μπορεί να το κάνει και η Λεωνόρα σε σένα, σε μένα. Ερώτηση. Είναι χαριτωμένο αυτό το πράγμα. Όταν εμένα ο Σπύρος μου ταχώνει και μου κάνει αυτές τις τρομερές ατάκες και μου πετάει αυτές τις σπόντες, είναι reality? Όχι. Απλά είναι μια φάση χαβαλέ και πλάκας ανάμεσα στα μέλη της ομάδας. Αλλά δεν μπορώ να πιστέψω ότι από παντού υπάρχει η σκοπιμότητα της μιας θυμμένης κόντρας, ας πούμε. Δηλαδή τα ίδια πράγματα τα λέμε χαβαλέ και τα ίδια πράγματα τα λέμε κόντρα. Εξαρτάται τη σχέση που έχουμε. Ναι, κοίτα να δεις κάτι. Αν μου τα έλεγε κάποιος άλλος, μπορεί και να υπήρξε παρεξήγηση. Αλλά από τη στιγμή που τα λέει ο Σπύρος, που λόγω της σχέσης που έχουμε όλα αυτά τα χρόνια και της συνεργασίας, που τον Σπύρο δεν τον ξέρω από το Σταρ, τον ξέρω από το Άλτερ. Και Θεοφάνους έχουν σχέση και έχουν συνεργασία. Ότι αν ετοιμαστεί και γίνει κάποιο άλλο κυπριακό σοου, πάλι τον Θεοφάνους θα θελήσει. Εγώ δεν δέχομαι. Να του γράψει τραγούδι. Εγώ δεν δέχομαι ότι όλα τα reality έχουν. Και είπαν και ότι οι κόντρες δεν είναι στημένες. Εγώ δεν δέχομαι. Τους έβγαινε. Αυτό που εσύ υποστηρίζεις. Τους έβγαινε και ήταν 35%. Ναι, εγώ δεν δέχομαι αυτό που εσύ υποστηρίζεις, ότι παντού υπάρχει μία κόντρα. Δεν γίνεται να υπάρχει παντού μία κόντρα. Δεν είναι η συνταγή αυτό να σου πάρει. Γιατί του ίδιου να του πάρει του Voice, του κριτέ, να του βάλει το X Factor το προηγούμενο, διαφορετικά θα αντιδράσουν από ό,τι αντιδρούσε ο Θεοφάνους και ο Μουρατίδης, διότι θα σου θυμίσω ότι και ο Λεβέντης που ήταν στο ίδιο X Factor και ήταν το ίδιο κόνσεπτ, αλλιώς λειτουργούσε. Έχει πολύ καιρό να μου πει. Πώς λειτουργούσε, πόδα. Δεν είπε κάποια στιγμή σε μεγάλη κόντρα με τον Θεοφάνους ότι θα πεταχτεί από το παράθυρο. Το ίδιο είναι. Να γιατί βρε, σε αρέσει οι κόντρες. Να γιατί σε αρέσει οι κόντρες. Τουλάχιστον δεν κοιμόμαστε. Κατάλαβε τι γίνεται. Αλλά εγώ επιμένω ότι αυτό έχει πολύ καιρό να με πειράξει. Πολύ καιρό να με πειράξει. Δεν έχει έμπνευση, μου φαίνεται. Είναι λοιπόν. Σαν να μου το ζητά, έτσι. Όχι, απλά θα μου άρεσε να μου πετάξει κάτι για να σε αποκρούσω. Εντάξει, θα γίνει αυτό. Αντικρούσω ή αποκρούσω. Και τα δύο δεν είναι. Σωστή είσαι. Ναι, επιθετικός. Και εγώ θα αποκρούσω, σωστά το είπα. Μου πετάει τη. Ναι, είμαι ο τερματοφύλακας της σπόντας του. Πάντα τις πιάνω. Ποτέ δεν τις αφήνω να πέσουν κάτω. Όπως γιατί... ο σωστός τερματοφύλακας. Αποφεύγω γιατί έχεις πλέον σωματοφύλακα. Ποιον έχω σωματοφύλακα? Έχεις άνθρωπο δίπλα σου τον τελευταίο καιρό που εγώ δεν μπορώ να πω πολλά πλέον. Τι μου λες? Ναι. Το φόβο του να έχεις. Και τι γίνεσαι, κότα! Σέβομαι, σέβομαι. Ελάτε εδώ γιατί έχετε μόνο 12 λεπτά. Για ωραίες κότες είναι αυτό, Σπύρο, στον ατμό. Λοιπόν, για τα επόμενα 12 λεπτά μπορείτε να διεκδικήσετε το δώρο μας, το οποίο είναι τετραπλό από ατμομάγειρα, πολυμίξερ, πολυμπλέντερ και σκουπάκι. Φοβερές κουζινικές συσκευές για όλες εσάς που θέλετε να γίνετε οι βασίλισσες ή οι βασιλιάδες της κουζίνας και επώνυμα βέβαια προϊόντα, έτσι δεν έχουμε πάρει ό,τι και ό,τι. Το διεκδικείτε το δώρο μας στο 14748. Γρήγορα, γρήγορα, γρήγορα. Σας απαντά μια κυρία την κλίση, σας λέει ένα τριψήφιο ρυθμό, τον πληκτρολογείτε και αν είστε πιο γρήγορος, ο ένας πιο γρήγορος θα κερδίσει και τα 4 αυτά προϊόντα. Δεν πειράζει, εγώ σε καμαρώνω. Λοιπόν, θέλω ένα τσικ το δώρο, αλλά μετά θέλω για ένα τσικ τα κορίτσια, τα σεξι που χορεύουν. Θα μου τα έχετε έτοιμο να πάρουμε λίγο μάτι. Λοιπόν, 5 λεπτά έχουν μείνει κυρίες και κύριοι μου, για το Σπύρο φροντίζω, δεν το κάνω για μένα. 5 λεπτά έχουν μείνει κυρίες και κύριοι μου για να διεκδικήσετε το δώρο μας, το τετραπλό, στο 14748. Δεν θέλω να σας φάω πολύ χρόνο για λόγια τα οποία ούτως ή άλλως έχετε ξανακούσει και γνωρίζετε. Τηλεφωνήστε, διεκδικήστε και κερδίστε. Πιο γρήγορα θα κερδίσει το δώρο μας, σε 5 λεπτά από τώρα.
Για πετάξτε μου τα πλάνα, εκεί τα ωραία. Γιατί ανάζανε φωτιές, σύμφωνα με τα δημοσιεύματα. Αυτά εδώ τα πλάνα κάψανε καρδιές, αλλά ανάψαν και φωτιές. Ακριβώς. Μια και παίζουν αυτά τα πλάνα, συμμακρυνθούν από τις οθόνες DJ Ρίκο και Ηλίας Βρετός. Mm-hmm. Γιατί βλέποντάς τα live την Κυριακή, ενώ τα κορίτσια χόρευαν, εκείνοι χόρευαν στο ταψί. Έξαλλοι και οι δύο σύντροφοι των δύο κοριτσιών. Καλά τους κάνανε. Σύμφωνα με δημοσιεύματα και πληροφορίες, λόγω των μικροσκοπικών στολών, λόγω των λυκνισμάτων, λόγω του έτσι λαδιού σε όλο το σώμα, είχαν αρκετούς λόγους να ανάψουν και να φουντώσουν για να κάνουν σκηνή όταν γύρισαν τα κορίτσια στο σπίτι. Mm. Οι λεπτομέρειες στο βίντεο. Μάλιστα. Αυτή η σεξι σάμπα της Κατερίνας Τικούδη και της Ευαγγελίας Αραβανή προκάλεσε εγκεφαλικά σε όλο τον ανδρικό πληθυσμό. Τα δύο κορίτσια βγήκαν από τα ρούχα τους, έβγαλαν όμως από τα ρούχα τους και τους συντρόφους τους που βλέποντάς τις στο παρκέ έμειναν με το στόμα ανοιχτό. Τα αισθησιακά λυκνίσματα της Κατερίνας Τικούδη έκαναν έξαλλο το σύντροφό της DJ Ρίκο. Η μικροσκοπική στολή της δεν άφησε και πολλά στην φαντασία του κοινού και ο αγαπημένος της πήρε φωτιά από τη ζήλια του. Sugar, sugar. So Τα σχόλια της Επιτροπής ήταν παραπάνω από καλά, αν και στοιχηματίζουμε πως οι άνδρες κριτές δεν βαθμολόγησαν μόνο τη σάμπα αλλά και τα καυτά κορμιά που έβαλαν φωτιά στο παρκέ. Ήθελες να χορέψεις με γυναίκα. Ήθελες. Γιατί? Ήθελα λίγο να κουνηθούμε μόνο γυναίκες, ρε παιδάκι μου, κάποια στιγμή. Κουνηθήκαμε για τα καλά όλοι μας, όλη η Ελλάδα κουνήθηκε, θέλω να σας πω. Και η αποκαλυπτική επιστροφή της Ευαγγελίας Αραβάνη στο dancing εξόργησε τον Ηλία Βρετό. Ποτέ πριν δεν την είχε δει τόσο σεξι και αισθησιακή στο show και όπως ήταν φυσικό δεν χάρηκε καθόλου που μαζί του είδαν την σύντροφό του και όλοι όσοι παρακολουθούσαν το show από το σπίτι. Ο DJ Ρίκο και ο Ηλίας Βρετός δεν πίστευαν στα μάτια τους. Και όσο και αν κατά τη διάρκεια του σο, ο Ηλίας Βρετός προσπαθούσε να δείξει πως ήταν άνετος ανεβάζοντας αυτές τις φωτογραφίες στο Instagram, στην πραγματικότητα δεν ήταν και τόσο χαρούμενος με όσα έβλεπε να συμβαίνουν δίπλα του. Παρόλο που και η Ευαγγελία έχει κερδίσει τον τίτλο της Star Ελλάς, πολύ συχνά ζηλεύει τον Ηλία. Και δεν ξεχνά ότι και εκείνος πολιορκείται από πολλές θαυμάστριες, αλλά και ότι είχε εκδηθεί εντελώς για τις ανάγκες βιντεοκλίπ του στο παρελθόν. Δώσε μέσα αέρα, αλλά δώσε όμως σκηνοθέτη μέσα αέρα, γιατί εδώ ο Σπύρος όση ώρα βλέπαμε το βίντεο έκανε αέρα. Παρά το γεγονός ότι πήγες με ταπεινότητα να κατεβάσεις το κεφάλι και να σκύψεις το πλάνο που σε έπιασε ο σκηνοθέτης φεύγοντας, μετά από σεβασμό και μόνο στο πρόσωπό σου δεν σε γράψαμε που έκανες αέρα. Με παρακολουθούν από το σπίτι, γι' αυτό θέλω να είμαι μαζεμένος. Ουψ! Σε έδωσα! Λίγο, συγγνώμη! Ναι. Κάνε αυτά τώρα να έχουμε και άλλες ζύγες. Από άλλο δεν φτάνουν οι ζύγες εδώ πέρα που τράβηξαν τα δύο κορίτσια. Το οποίο εγώ δεν μπορώ να το καταλάβω πραγματικά. Συγγνώμη, δηλαδή. Ο Ρίκο και ο Ηλίας Βρετός δεν ξέρουμε ποιες κοπέλες έχουν σχέση. Ότι αυτές οι κοπέλες κάνουν σοου. Είναι λογικό να φορέσουν αυτά τα κορμάκια. Δηλαδή, πού ενοχλήθηκαν. Καλά, εντάξει, ενοχλήθηκε, παιδί μου, μας ζηλεύεις λίγο. Δεν ξέρω, επειδή υπάρχει μια έντονη φημολογία, δεν ξέρω αν είναι και αλήθεια. Γιατί και οι δύο τύποι είναι cool, αλλά ναι. Και να είναι αλήθεια. Εντάξει, λογικό δεν είναι να ζηλεύεις τον σύντροφό σου, ακόμα και αν είναι η Κατερίνα Στικούδη, είναι η Ευαγγελία Αραβανή. Γιατί να σου πω ότι και τα δύο αγόρια, τόσο ο DJ Ρίκο που είναι με τους Νεύμος και ο Ηλίας Βρετός, έχουν και αυτή την καριέρα τους. Δεν είναι ότι... παιδιά, σας πω κάτι, συγγνώμη, αλλά εγώ όταν γουστάρω κάποιον και είμαι ερωτευμένη, μου τη δίνει να βγαίνει και ντυμένος. Εντάξει, ρε παιδιά, αλλά αυτό είναι κομμάτι της δουλειάς τους. Και ο Ηλίας Βρετός όταν έβγαινε ολόγυμνο στο βίντεο κλιπ του, κάποια θα ζήλευε. Δεν μπορεί δύο μέτρα, δύο σταθμά, πρέπει να πει. Εσύ πιστεύεις ότι ούτε
ότι ο Ρίκο ή ο Βρετός δεν ξέρανε τα κόλλησια και θα χορέψουν. Εννοείται ότι ξέρανε και εννοείται ότι ξέρανε και τους κανόνες του παιχνιδιού. Αλλά όταν είσαι καψούρης και γουστάρεις τον άλλον, λογικό είναι. Το καταπίνεις όμως τον άλλον, απλά κάνει τη δουλειά του. Καλά, δεν είπαμε ότι τη μαλλιοτράβηξαν κιόλα. Συγγνώμη, του είπε ποτέ του Ηλία Βρετού να μην πιάνε την παρτενέρ του. Δεν ξέρει εσύ αυτό. Δεν ακούστηκε κάτι τέτοιο. Πλέον μια Ευαγγελία Ραβανή, εξαιρετικά. Καλά, ακούστηκε. Δεν είδαμε και με τα μάτια μα να γίνεται σκηνή ζηλοτυπία. Θε να ακούσω όμω με τα αυτιά σου τι έχει να πει Κατερίνα Στεφάνη. Φυσικά και θέλω. Άκουσε τι έχει ακούσει. Ήσουν μια θεά, μια κούκλα. Άκουσε όμω πολλά. Άκουσα. Δεν παρακολουθώ πολύ γιατί κάνουμε πολλές πρόβες, δεν προλαβαίνω να ακούσω. Ο χρόνος όταν είσαι στο τάξη σταματάει. Το μόνο πράγμα που σκέφτεσαι είναι χορός, τίποτα άλλο. Είσαι πολύ καλή. Απλά ο Γιώργος Ολιάγκας είπε ότι εμείς λέει στο voice είμαστε διαφορετικοί. Δεν κονάμε να το πω πιο ευγενικά το ποπό μας. Τι σχέση έχει το voice με το dancing? Το ένα αφορά τη φωνή, το άλλο αφορά το κούνημα των γοφών. Και πολλά άλλα πράγματα. Δεν είναι μόνο το κούνημα των γοφών, είναι διάφοροι χοροί. Και στο χορό. Λυπάμαι, αλλά πρέπει να κουνηθούμε. Αλλά δεν γίνεται δουλειά. Πρέπει λίγο να το απενεχοποιήσουμε όλο αυτό. Είναι χορός. Ας αφήσουμε λίγο το μυαλό μας ελεύθερο. Ας μην σκεφτόμαστε τόσο πονηρά. Και σεξι χορός θα είναι κάποιος. Και σύγχρονο, πιο συναισθηματικό. Αναλόγως στο κόνσεπτ. Ουσιαστικά κάθε Κυριακή μπαίνουμε σε ρόλο. Ο Γιώργος Ολιάγκας είναι λίγο πονηρούλης, λες και τα λέει αυτά ή του αρέσουν έτσι λίγο να προκαλεί. Εντάξει, μωρέ, λέει τη γνώμη του. Λέει αυτό που νιώθει. Δεν κρατάμε κακία. Ποτέ δεν κρατάμε κακία σε κανέναν. Αλλά θα ζήλεψε λίγο αγαπημένος, δεν μπορεί, επιμένω. Μάτα βρε και εσύ, τίποτα. Όλα καλά. Το θέμα είναι να περνάμε καλά και να είμαστε καλά. Και αυτός ο άνθρωπος που έχουμε δίπλα μας να χαίρεται για αυτό που είμαστε πραγματικά και όχι για αυτό που θα ήθελε να είμαστε. Οπότε εγώ είμαι πολύ καλά. Κοιτάξτε να μου ντύσετε την Κατερίνα με κελεπία την Κυριακή να σπάσω την τηλεόραση. Δεν νομίζω. Εγώ κατάλαβα ότι μια χαρά είναι με το Ρίκο η Κατερίνα. Άλλο ζευγάρι είχε το πρόβλημα. Και το ξέρω γιατί ο Ρίκο είναι χαλαρός ούτως ή άλλως. Αποκλείται να έχει θέμα. Τώρα για τον Ηλία Βρετό και την Ευαγγελία Ραβανή δεν ξέρω. Γιατί σύμφωνα με το Mast Online, ο Ηλίας Βρετός ήταν έξαλλος όταν είδε την Ευαγγελία να χορεύει. Μάλιστα έκλεισε τα μάτια του την ώρα που χόρευε γιατί δεν μπόρεσε να αντέξει το θέαμα. Και στα backstage είπε ότι ελπίζω να την έχετε ντύσει την Ευαγγελία, γιατί αλλιώς δεν ξέρω κι εγώ τι θα γίνει. Και η Ευαγγελία Ραβανή μάλιστα είπε ότι θα πάω μεταξύ στο σπίτι σήμερα. Οπότε εκεί ίσως έχει παιχτεί μια ψιλοποντρίτσα. Αλλά και πάλι, εγώ το θεωρώ πολύ φυσιολογικό, πολύ χαριτωμένο, πολύ γλυκό. Χαριτωμένο, άμα το βλέπεις απ' έξω. Αν θέλει, λέει για τέτοια και όταν τα βιώσεις, θα κλαις γιατί τα βιώνεις. Εσύ έχεις όταν δεν μπορείς να κάνεις τη δουλειά σου. Όχι. Εγώ. Ναι, δεν έχω τέτοιο κόλλο, παιδιά, αλλά δεν μπορώ ότι οι άντρες είναι ελεύθεροι να αγκαλιάζουν τις παρτενέρες τους στα βιντεοκλίπ, να κάνουν γυμνά βιντεοκλίπ. Και όταν η Ευαγγελία Ραβανή με αυτό το κορμί το βγάζει έξω, πρέπει να τη φάμε ζωντανή. Πες ότι ο σύντροφός ήταν στη showbiz, εντάξει, και έπρεπε να χορεύει με ωραίες κοπέλες. Δεν θα πήγε να τον δω, αν θυμούν. Δεν θα πήγε να τον δω αν με ενοχλούσε. Ή δεν θα ήμουν αυτό αν με ενοχλούσε. Θα πήγαινα. Θα καθόμουν ένα σπιτάκι μου. Δεν είπα ότι θα έκανε, τι να σου πω τώρα, το τόπο μου, αλλά δεν θα σε ενοχλούσε. Μα τι έκανε δηλαδή, πήγε να χορέψει σάμπα, να την χορέψει ένα γκουρί. Παιδάκι μου, δεν έκανε κάτι. Εγώ είμαι αυτή που λέω ότι ήταν το τέλειο που χορέψανε υπέροχα. Το θέμα είναι ότι όταν είσαι ερωτευμένος και έτσι να του κάνεις το αλουνού, δεν σε πιάνει κάτι. Σε πιάνει, αλλά πρέπει να κρατήσεις τα όρια να μην τον φέρεις σε δύσκολη θέση. Τώρα η κοπέλα να απολογείται μπροστά στις κάμερες. Η Αραβανή. Η Αγγελία Αραβανή. Η Κατερίνα Στικού τουλάχιστον το χρήστηκε πολύ. Είστε πολύ μια χαρά. Υπάρχει όμως και μια άλλη ψυχή στην οποία κανείς δεν έχει δώσει σημασία. Ποια ψυχή? Μια γυναικεία ψυχή η οποία την απεί και αυτή που βλέπει τον άντρα της να χορεύει με δύο-τρεις γυναίκες και να φέρουμε στη σύντροφο του Ηλία του χορευτή. Που και αυτή η κακομοίρα την απεί τόση σεζόν που του έχουν δώσει όλες τις γυναικάρες. Από Παπαβασιλείου, τον Αγγελική. Λιάδη, τώρα Ραβανή, στην Κούρδη, δηλαδή ειλικρινά. Αυτή η γυναίκα είναι θέμα για συζήτηση. Ηρωίδα είναι αυτή η γυναίκα. Ηρωίδα. Εσένα σε έχουν ζηλέψει ποτέ? Εμένα μου αρέσει να μου κάνουν τέτοιες σκηνές ζηλοτυπίας. Δηλαδή, μου αρέσει να βλέπω ότι ο άλλος έχει εστιάσει κάτι το οποίο μπορεί να του προκαλεί έτσι λίγο ζηλιά. Τι που να φοράει ένα ωραίο μπουζέκι μου πει βγήκε έτσι έξω. Μ' αρέσει αυτό. Να σου κάνει έτσι ένα σχολείο. Αν υπάρχει μέσα όμω. Στο dancing, αγάπη μου, ήμουν ελεύθερη και ωραία. Δεν μπορούσα να φιλάω όποιον θέλω. Τι είπε, δεν άκουσα. Λέω, αλλά δεν σου κάνουν σκηνές όμως. Και εσύ που το νομίζεις. Δεν σου το ξέρεις. Εγώ απλά την δίνομαι πολύ εκδηλωτικότερο τελευταίο. Τελευταία. Τι μου είπες, ναι. Τώρα στο dancing που μου λες εσύ που φύλαγα το χορευτή μου, ήμουν ελεύθερη. Ελεύθερη και ωραία, μόλις είχα χωρίσει. Καλά, καλά. Γευόμουν και ευχαριστιόμουν τη ζωή. Και το dancing. Ναι.
Πάντως να ξέρεις ότι εμείς έχουμε συγκεντρώσει όλες τις έτσι αισθησιακό ερωτικό σεξι στιγμές. Αυτό το βίντεο έπρεπε να το παίξουμε τόση ώρα, ρε παιδιά! Όχι μόνο με αυτό το dancing, μη χαίρεσαι, γιατί έχουμε και τις δικές σου. Όχι, παιδιά, ήμουνα 4 κιλά πάνω. Καλά, αυτό μας αρέσει. Ναι, και έπρεπε να με προστατεύσετε λίγο. Α, εντάξει. Οι φετινές κυρίες του Dancing with the Stars ήταν πιο αποκαλυπτικές από κάθε άλλη χρονιά. Στο τελευταίο live απολαύσαμε την Κατερίνα Στικούδη και την Ευαγγελία Ραβανή σε ένα χορό που θα μπορούσε να αποτελέσει φαντασίωση για πολλούς άντρες. Οι δυο τους έδειξαν από την πρώτη στιγμή τις ικανότητές τους και ξεχώρισαν με τα αποκαλυπτικά ρούχα τους. Η Μέρη Σινατσάκη ξεπέρασε την ντροπαλή πλευρά της και απέδειξε ότι μπορεί να τα καταφέρει και μόνη της. Στο κρεβάτι η Κλέλια Πανταζή. Μπορεί η Γογό Μαστροκώστα να αποχώρησε στο 5ο live, όμως πριν φύγει χάρισε μια καυτή ρούμπα στο κοινό. Αλλά και η φετινή guest ήταν αποκαλυπτική. Η Ελεονόρα Μελέτη επέστρεψε στο παρκέ του dancing με ένα αργεντίνικο τάγκο. Οι πρωταγωνιστές της σειράς Μπρούσκο, Ανδρέας Γεωργίου και Ελένη Βαΐτσου, αντάλλαξαν ένα καυτό φιλί με το τέλος του χορευτικού τους. Εμπνευσμένο από την αρχαία Ελλάδα ήταν το ντύσιμο της Νικολέτας Καρά που εμφανίστηκε στο 10ο live. Η Βίκη Χατζηβασιλείου χόρεψε με πάθος και 12 χορευτές ένα φλαμέγκο. Τα τρίο είχαν την τιμητική τους στο τελευταίο live. Εκτός την Κατερίνα Στικούδη και την Ευαγγελία Ραβανή και ο Άλεξ Κάβδας με την Κλέλια Πανταζή ήρθαν πολύ κοντά. Ο Ισαΐας Ματιάβα χόρεψε με την παρτενέρ του Μαρία Ντιμισάρη και τη Λάουρα Νάργες Μάμπο. Επειδή ωραία είναι, είναι χορός, είναι έκφραση. Τι, άμα να τα καλύψουμε όλα και στο χορό, χαθήκαμε. Λοιπόν, να πάμε να δούμε τώρα ποια θα ξεδιπλώσει τον ερωτισμό της αυτή την Κυριακή ως guest στο Dancing with the Stars. Ο Βαγγέλης Θεοδόρου έχει το ρεπορτάζ. Γεια σου, Βαγγέλη. Καλησπέρα λοιπόν από το star.gr. Την Κέτι Γαρμπή θα δούμε να ξεδιπλώνει το χορευτικό της ταλέντο στον ημιτελικό του Dancing with the Stars αυτή την Κυριακή. Και σύμφωνα με το αποκλειστικό μας ρεπορτάζ, θα τη δούμε να χορεύει ρούμπα μαζί με τον Θοδωρή Παναγάκο, ο οποίος ήταν ο παρτενέρ της Γογός Μαστροκώστα και νικητής του πρώτου κύκλου του σόου. Και το τραγούδι το οποίο θα χορέψει η Κέτι δεν είναι άλλο από το καινούριο της, τα Ανεμοδαρμένα Ύψη. Να σας πω ότι επίσης ότι ήδη έχει ξεκινήσει πρόβες η τραγουδίστρια. Η ρούμπα είναι δύσκολος χώρος, να ξέρετε, επειδή είναι και αργός και θέλει και πάρα πολύ ερωτισμό και αισθησιασμό. Είναι δύσκολος χώρος η ρούμπα. Θα συνδυάσει το τραγούδι με το χορό η Κέτι και να σας πω επίσης ότι θα δούμε σε guest εμφάνιση την Κατερίνα Γερονικολού, την ηθοποιό από τους Βασιλιάδες και την Τωρέδα Παπαδημητρίου. Ωραία, και εσύ τώρα αμέσως θα δεις την δήλωση στην κάμερα της εκπομπής μας η Κέτι Γαρμπή, σχολιάζοντας μέσα σε όλα και το dancing βέβαια with the stars, γιατί μας αποκαλύπτει και στην κάμερα της εκπομπής ότι θα είναι η επόμενη guest. Με 1000 ψηφίζει η Κέτι Γαρμπή το χορευτικό ντουέτο σεξι και όποιος αντέξει Στικούδη Αραβανή. Αυτό που ήταν χθες η Στικούδη με την Αραβανή ήταν κορυφαίο, ήταν καταπληκτικό. Σχολιάστηκε για σήμερα η σεξι εμφάνισή τη. Ναι, μπράβο του, μπράβο του. Μα δεν είναι μόνο η σεξι εμφάνιση. Οι άνθρωποι χορεύουν σαν να είναι επαγγελματίες χορευτές και χορεύτριες. Είναι καταπληκτικοί και μπράβο του. Μπράβο του σε όλου αυτού που δίνουν το αντικείμενό του και τολμούν να κάνουν κάτι τέτοιο. Και να το κάνουν και πάρα πολύ καλά. Και την ίδια όμως θα τη δούμε να σέρνει το χορό ως guest star στο Dancing with the Stars. Ρούμπα. Ρούμπα. Θα χορέψω το Ανεμοδαρμένα Ύψη. Εντάξει, δεν είναι κάτι εύκολο. Δεν είναι κάτι εύκολο. Νομίζω όμως ότι... Σαν κάποια τριάδα που θα πάτε για να βοηθήσετε κάποιο ζευγάρι ή όχι. Όχι, όχι. Θα είμαι με το δικό μου χορευτή, με το Θοδωρή. Προσευχή και ο Θεός βοηθός.
Πιστεύετε ότι θα μπορούσατε να το κάνετε αυτό κάθε εβδομάδα? Εγώ κάνω πολύ λίγες ώρες πρόβα. Τα παιδιά ξέρω ότι χορεύουν μέχρι τελικής πτώσης, κάνουν πρόβα όλη τη βδομάδα, ατέλειωτες ώρες. Σε εμάς δεν συμβαίνει αυτό που είμαστε guest για μία φορά. Όχι, δεν θα μπορούσα να το κάνω. Ούτε στο The Voice θα μπορούσε να βρίσκεται στην Κριτική Επιτροπή. Τα καλύτερα όμως είπε για τους κριτές. Είναι πάρα πολύ κουραστικά τα Παρασκευοσάββατά μας, γιατί καταλήγουμε να πηγαίνουμε σπίτια μας 8 και 9 η ώρα το πρωί. Όχι, δεν θα μπορούσα σε καμιά περίπτωση. Είναι 4 αστέρια, 4 πάρα πολύ καλοί τραγουδιστές, ο καθένας το είδος του, με άποψη, και τα δείγματα δείχνουν ότι θα πάνε πάρα πάρα πολύ καλά. Επόμενό μας θέμα ταιριάζει άραγε σύμφωνα και με το δημοσίευμα της Espresso, το «Somebody told me that you have a boyfriend». Ψιλοταιριάζει, τι να σου πω τώρα, άμα ισχύει, ναι, ψιλοταιριάζει. Το σίγουρο είναι ότι εδώ και πολύ καιρό υπάρχουν φήμες για χωρισμό με ανάμεσα στο ζευγάρι Θεοφανία Παπαθωμά και στον Πασχάλη Τσαρούχα. Αποκλείεται. Τι εννοεί, σοβαρά. Ναι. Τίποτα. Το έχω ένα από τα πιο ωραία ζευγάρια που κυκλοφορούν στο showbiz. Θα σου πω, ο ζευγάρι περνούσε κρίση στο γάμο του. Πριν αρκετά χρόνια υπήρξε μια προσπάθεια επανασύνδεσης, αλλά φαίνεται ότι αυτή η προσπάθεια δεν είχε αίσιο τέλος. Έχουμε κάνει ένα ρεπορτάζ με τη Μαρία Κοκολάκη και έχουμε και μια εξέλιξη που θα δούμε αμέσως μετά. Μάλιστα, μακάρι να μην ισχύει, αλλά... Χωρίζουν ή όχι η Θεοφανία Παπαθωμά και ο Πασχάλης Τσαρούχας? Το διαδίκτυο έχει πάρει φωτιά από δημοσιεύματα που κάνουν λόγο για τον χωρισμό του ευτυχισμένου ζευγαριού. Έντονη μάλιστα είναι η φημολογία που θέλει τον Πασχάλη Τσαρούχα και την Θεοφανία Παπαθωμά να μην ζουν πια κάτω από την ίδια στέγη. Εγώ θα πάρω ένα ριμπάι, εσύ. Καρύδες τζάμπο. Γιατί θα πετάξεις? Θεέ μου, τι πνεύμα. Κανείς από τους δύο δεν έχει πάρει θέση στις φήμες που ολοένα και φουντώνουν. Εμείς επικοινωνήσαμε με το περιβάλλον του ηθοποιού, που στην συνομιλία μας απέφυγε να σχολιάσει το παραμικρό γύρω από το θέμα. Δεν θέλω να σχολιάσω. Το ζευγάρι ποτέ δεν απασχόλησε με τα προσωπικά του. Οι δυο τους γνωρίστηκαν αθόρυβα το 2001 και το ίδιο αθόρυβα παντρεύτηκαν 3 χρόνια μετά, μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας. Ενώ το 2005 η ευτυχία τους ολοκληρώθηκε με τον ερχόμο του γιού τους. Πώς γενικά κρατιέται αυτή η σχέση, ποιο είναι το μυστικό σας, γιατί είστε πάρα πολλά χρόνια ζευγάρι? Το μυστικό είναι απλό. Κρατάς τη ζωή στο σπίτι σου. Πώς το καταφέρνετε αυτό? Δεν είναι δύσκολο, δεν τηλεφωνούμε σε κανέναν. Δεν ειδοποιούμε κανέναν για κάτι. Δεν κάνουμε βλακίες, έρχονται να γράφουν διάφορα. Η κρίση, σύμφωνα με τις φήμες, ξεκίνησε από το περασμένο καλοκαίρι, όπου και οι δύο κατάλαβαν ότι η ρουτίνα και η τριβή της καθημερινότητας έφεραν τη ρήξη. Αν και προσπάθησαν πολύ για αυτή τη σχέση, τελικά αποφάσισαν να ρίξουν τίτλους τέλους στον γάμο τους. Την αλλαγή στην προσωπική ζωή της Θεοφανίας συνοδεύει, σύμφωνα με τις ίδιες φήμες, και αλλαγή στα επαγγελματικά της. Αφού, όπως αναφέρουν τα δημοσιεύματα, η ηθοποιός ασχολείται πια με το επάγγελμα που έχει σπουδάσει, την νομική, και μάλιστα κάνει και την πρακτική της άσκησης σε δικηγορικό γραφείο. Ο Πασχάλης Τσαρούχας πάλι φαίνεται πως σε αυτή την περίοδο βρίσκεται στη Λάρισα λόγω επαγγελματικών υποχρεώσεων. Λέγεται πως οι περίοδοι κρίσης στον γάμο τους ήταν συχνές τα τελευταία χρόνια και η ηθοποιός φαίνεται πως έλεγε πως προσπαθούν και οι δύο να τις ξεπεράσουν, όμως φαίνεται πως τελικά δεν τα κατάφεραν. Τώρα μένει ο χρόνος να δείξει αν τελικά το άλλοτε ευτυχισμένο ζευγάρι θα ακολουθήσει και τυπικά χωρίς τους δρόμους. Αν είναι αυτό που επιθυμεί, συμβαίνει. Τι να κάνουμε? Πάντως η τελευταία εξέλιξη σύμφωνα με την εφημερίδα Espresso είναι ότι η Θεοφανία Παπαθωμά φαίνεται να είναι ζευγάρι με τον Γρηγόρη Πετράκο. Τώρα αν είναι ή αν δεν είναι θα φανεί. Το λέει η εφημερίδα αυτό. Το ρεπορτάζ λέει ότι τον τελευταίο καιρό περνάνε αρκετό χρόνο μαζί. Μάλιστα έχουν δει την Θεοφανία στη Ρόδο που βρέθηκε μαζί. Καλά, μπορεί να είναι και... εγώ περνάω πολύ χρόνο μαζί με τους φίλους μου. Εντάξει, μ' ακούσε έτσι γιατί υπάρχει ένα παιδάκι στην σχέση Θεοφανία και Πασχάλη Τσαρούχα. Εγώ το μόνο που ξέρω είναι ότι αυτοί οι δύο είναι πάρα πολύ ωραίοι. Και οι δύο. Δεν ήταν ωραία τύπη, δηλαδή, πολύ ωραία τύπη. Ωραία τύπη. Αλήθεια είναι αυτό. Η Θεοφανία είναι πολύ, ξέρεις, έχει τύχει και έχουμε κοινούς γνωστούς. Είναι η γυναίκα η οποία το ψάχνει μέσα της πολύ. Και εντάξει, για τον Πασχάλη έχω πει ότι ανέκαθεν μ' άρεσε πολύ και σαν τύπος.
Μακάρι να μην ισχύει, αλλά ό,τι είναι καλύτερο και για τους δύο. Εγώ είμαι αυτής της άποψης. Καλύτερο βέβαια για εσάς θα ήταν να είχατε διεκδικήσει το δώρο μας, γιατί να, ο πιο γρήγορος ήταν η ΙΟ. Η Γεωργία Σαλαούνη που κέρδισε και τις 4 συσκευές της κουζίνας. Μπράβο, καλά μαγειρέματα σε έτσι νόστιμους δρόμους να σε πάνε και να τα ευχαριστήσει μαζί με τους αγαπημένους σου. Αύριο θα είμαστε και πάλι κοντά σας. Φεύγουμε, έχουν περάσει και οι τίτλοι μας. Γεια σας. Καλά να μου περάσετε το υπόλοιπο της ημέρας. Θα τα πούμε και πάλι αύριο.